Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη στέρα μου, τσαπτερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας με τον κύριο Ιωάννη Λελίδη στη δημιουργία των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, την Παναγιώτα Χαλκιά στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο με ένα πολύ καλό φίλο εδώ στους 95,5 των FM μέχρι και τις 4. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας. Εσείς κρατάτε την άδεια κυκλοφορία στο χέρι και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Σας δίνουν φυσικά την οριστική διαγραφή γρήγορα, αξιόπιστα, μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και έχει γίνει μόδα, έχει γίνει πανικός
με τα καντίνα pit stop, αφού αν θες καφέ, πίτα, μπουγάτσα, μόνο στα καντίνα pit stop. Αν θες μπουγάτσα ή πίτα, μία συν μία δώρο, να φας και να χορτάσεις, όχι έτσι. Αν θες καφέ με δώρο το νερό, ίσως 5 καφέδες ο έκτος δώρο, τότε θα πας σε τα 3 καντίνα pit stop, σε 3 σημεία στην πόλη, Πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λαγκαδάς στο κεντρικό δρόμο, μετά την Αγία Σταυρούπολης, Παλαιού Σταθμού 36 Δυτική, ίσως μετά τα δικαστήρια, και για να μην μπερδεύεστε, καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο βανάκι. Έχουμε διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι, καθώς το Μετρόπολης 95,5 σας προσκαλεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο φύλακας Άγγελος έπεσε». Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 στο Οντεόν Πλατεία. Ο Τζέραν Μπάτλερ έρχεται αντιμέτωπος με τον πιο απίθανο φιάλι του, να κατηγορηθεί πως νομότησε να δολοφονηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι ρόλοι αλλάζουν ξαφνικά και ο σωματοφύλακας γίνεται στόχος. Περιπέτεια με Τζέμ Μπάτλερ και Μόργαν Φρίμαν, και ο ένας και ο άλλος για ταινίες δράσης είναι ό,τι πρέπει. Πώς θα έρθετε στην ταινία? 5 διπλές προκλήσεις, γράφετε α1, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμο και το αποστέλλει στο 54344 για τη Δετάρτη στις 8. Ό,τι πρέπει, κερδίζεις διπλή πρόσκληση, παίρνεις το κοριτσάκι σου, παίρνεις το αγόρι σου, το πας και λες, σου εξασφάλισα μία πολύ ωραία έξοδο. Ούτως ή άλλως ο κινηματογράφος στο σινεμά είναι σούπερ επιλογή για αυτούς οι οποίοι είναι λάτρεις της μεγάλης οθόνης. Αν βάφεις ή ανακαινίζεις, καλό είναι να χρησιμοποιείς τα κορυφαία χρώματα, όπως είναι τα χρώματα Vitex, τα οποία βγαίνουν σε χιλιάδες αποχρώσεις με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και θα τα βρείτε σε καταστήματα τα οποία υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και ιδέες αναγέννησης, το καταστήμα του Κοσμάγλου, όπου πάντα υπάρχει ένα δίπλα σας, 3 τον αριθμό, Δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, Κέντρο Φιλίππο 74 και Ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Πριν πάμε στα θέματά μας, μην ξεχάσετε και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδη Παλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε είτε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai με έκπτωση 500 ευρώ παρακαλώ. Μια χαρά είναι για αυτόν ο οποίος έχει σκοπό να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, εξασφαλίζει τιμή σούπερ, 500 ευρουλάκια λιγότερο από αυτές που βρίσκει οπουδήποτε αλλού, ό,τι πρέπει. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ένας πολύ καλός φίλος και το λέω και το εννοώ, μπορεί να μιλάμε μια φορά στο τόσο. Λοιπόν, το κακό είναι ότι δεν έχουμε τις ίδιες οπαδικές προτιμήσεις. Το καλό είναι ότι είμαστε της ίδιας γενιάς με διαφορετικά πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας τεράστιος αγωνιστής της ζωής, όπου έχει περάσει μια τεράστια περιπέτεια, δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για αυτήν. Αλλά βγήκε νικητής και αυτό είναι που μου αρέσει. Και στέκεται παλικάρι. Και πάνω απ' όλα δεν μασάει τα λόγια του. Καλησπέρα. Λοιπόν, Χρήστος Κανούλας, λοιπόν, από το οπαδός του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, από τους φίλους ΠΑΟΚ Μηχανιώνας. Μηχανιώνας. Λοιπόν, όπου είδα ότι βραβεύσατε και τον Κλαδά. Ήτανε και στην Μηχανιώνα. Ναι, βεβαίως. Δεν το γνώριζα. Ναι. Κλαδάς είναι φίλος. Φίλος και πολύ αδερφός με τον πρόεδρο. Το δασκαλάκι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν το ήξερα ότι ήταν εκεί. Νόμιζα θέα 4 μόνο. Όχι, όχι. Συμπτωματικά το είδα και λέω, όπα, τι γίνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αλλού στον ΠΑΟΚ. Θα ασχοληθούμε και με τον ΠΑΟΚ. Επειδή εμείς οι μεσήλικες έχουμε άλλες ανησυχίες. Μεσήλικες. Μεσήλικες. Στα επόμενα. Στα 50, ναι. Για τα δουλειά μας θα παίζει ο Ζαμπέτας ο 50. Και στον ένα και στον άλλο. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το φίλο μας τον Ερντογάν? Τον Ερντογάν μόνο. Εγώ νομίζω ότι είμαι απλά φλιαρή. Δεν κάνει τίποτα. Φλιαρή. Ναι, ναι. Τους 400 τους πήρε. Τους πήρε. Θα πάρει και τα F35.
Πιστεύω ότι θα τα πάρει. Θα τα πάρει. Αλλά δεν έχει το δεν να κάνει κάτι, ας πούμε, δεν μπορεί. Απειλεί για την Ευρώπη και λέει: φέρτε μου, έχω 3,5 εκατομμύρια. Φωνάζει για 5 πράγματα για να μπορέσει να τσιμπήσει τα 2. Έβγαλε τα πλοία στο Σεργιάννη. Άλλο να σου πω κάτι. Το κάνει κανείς δικός μας αυτό? Όχι. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχει το μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, είναι μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Δεν λέμε ότι είναι καλή ή κακή. Όχι, είναι μεγάλη. Καλή δεν είναι. Είναι μεγάλη. Και είναι, δεν είναι καλή για... Κανείς σας τώρα. Εμείς δεν κόκκινοι, δηλαδή δεν είμαστε καλά φιλαράκια. Είπε κανείς, εσύ Τέργιο, δεν είσαι καλός φίλος. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Εντάξει. Ο Χρήστος δεν είναι χορηγός. Εσύ είσαι πρώτα φίλος και μετά οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Αλλά θα μιλήσω όταν έρθει η ώρα για τους λόγους σου. Εντάξει. Τη μαγάρισα την εθνική. Την περιμέναμε και όβερ. Και ποια εθνική. Ποια εθνική, τώρα θα τα πούμε και αυτή. Ξέρεις, δεν με ανησυχεί τίποτα περισσότερο πέρα από την μυσαλλοδοξία και την τρέλα ενός ανθρώπου να ξεφύγει ψηλά. Και αυτός ο άνθρωπος από τη ματαιοδοξία του και τη μυσαλλοδοξία του θέλει να ξεπεράσει τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ναι, αυτός είναι ο στόχος του και γι' αυτό αυτός είναι ο στόχος του. Αυτό που με τρόμαξε περισσότερο είναι ο τρόπος που χειρίζεται τα πράγματα και ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν οι θεωρητικά και πρακτικά μεγάλες δυνάμεις. Όταν μιλάει για πυρηνικά και αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα, καλά η μπουγαδά, αδερφέ. Γρηγόρη, η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ καλή γεωστρατηγική θέση. Όπως και η Ελλάδα. Την εκμεταλλεύεται κατάλληλα. Στο έπακρον. Στο έπακρον. Αυτά τα πλοία που βγάζει, τάχα ότι κάνει γεωτρήσεις και τέτοια. Δεν έχει την τεχνογνωσία για να κάνει γεωτρήσεις. Απλά λέει ότι κάνει κάποια γεωτρήση για να μπορέσει να τραβήξει την προσοχή. Και πάνω σε μια φασαρία, πάνω σε αυτό όλο που γίνεται, θα μπορέσει να πάρει το 1, το 1,5, τα 2, ό,τι μπορέσει να πάρει. Αυτό κάνει χρόνια. Δεν κάνει τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν έχω να φοβηθώ κάτι από τον Ερντογάν έτσι όπως χειρίζεται τα πράγματα. Δεν φοβάμαι. Άλλο λέω. Η δική μας γιατί δεν είναι έτσι. Δεν έχεις τέτοιους ηγέτες εσύ. Τέτοια υποτέλεια. Δεν έχεις τέτοιους ηγέτες. Τέτοια υποτέλεια, ρε. Δηλαδή, αυτός μαγκιά τώρα σηκώνει μπαϊράκι. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις παραβιάσεις που γίνονται. Έχει την πόρτα για τους μετανάστες, σου λέει όποτε θέλω την ανοίγω. Δηλαδή, όποτε θέλω την κλείνω. Απειλεί την Ευρώπη. Ακριβώς, ακριβώς. Το έκανε και χθες νομίζω ζήτησε χρήματα για τους μετανάστες. Θέλω κι άλλα. Θέλω κι άλλα. Και ποιος την πληρώνει? Η Ελλάδα. Καλά, ποιος θα την πληρώσει? Να μην ανοίξω το στοματάκι μου με πολλά που γίνονται με τους μετανάστες, γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες μεταναστών. Εντάξει, αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι πρόσφυγες, γιατί έρχονται από πολεμικές. Είναι πολύ λίγοι. Λοιπόν, υπάρχει λόγος να πούμε σε αυτή τη λογική αν είναι λίγοι ή πολλοί? Ναι, γιατί μπαίνουν πάρα πολλοί. Ναι. Ο αριθμός που μπαίνει στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος. Είναι τεράστιος. Εχθές 450 άτομα. Βλέπουμε ότι αρχίζει και αλλάζει η ισορροπία στα spot, στα hot spot τα οποία υπάρχουν. Εξεγέρσεις. Εντάξει, αυτά είναι δεδομένα και αναμενόμενα. Δεν ξέρω ποιος στέει και ποιος κινεί τα νήματα με τις ΜΚΟ και το πώς ακριβώς κινούνται, αντί να προσπαθούν να τους εκπαιδεύσουν, να τους προσαρμόσουν. Είναι πολλά τα λεφτά στις ΜΚΟ. Μισό λεπτό. Στη δική μας κουλτούρα, δηλαδή να τους πούνε παιδιά, εκεί τι τρώγατε, σκυλιά, γατιά? Δεν λέω ότι είναι. Είχαν άλλες συνήθειες, ρε παιδί μου, άλλα πράγματα. Αντί να προσπαθούμε να τους προσαρμόσουμε στα δικά μας, ότι εδώ στο κόκκινο σταματάμε. Τώρα θα γελάει ο κόσμος από κάτω. Λέει, ποιος θέλει να σταματάει στο κόκκινο? Δεκτό. Ότι εδώ τα βλέπουμε πεζό, υποτίθεται ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Σταματάμε να περάσει. Ότι εδώ όταν πάει 11 ώρα το βράδυ είναι ώρα κίνησης ησυχίας. Ότι χιλιαδιό. Αντί να γίνεται αυτό, τους έχουν μαντρωμένους σε διάφορα hot spot και τι θα τους μάθουν, μια γλώσσα και αυτό είναι. Και το χειρότερο όλων, μαθαίνω, δεν το έχω, όταν θα έχω στοιχεία τότε θα το πω, ότι πολλοί τους εκμεταλλεύονται για εργατικά χέρια. Όταν βλέπουν ότι δεν έχουν, περνάνε, φορτώνουν μερικούς, να εργατικά χέρια. Γκρινιάζουν μετά. Δεν έχει δουλειές. Πώς να έχει δουλειές, ρε φίλε? Ό,τι το μεροκάμα το λέμε είναι 30 ευρώ που δεν έχει θεσμιστεί. Και τους δίνεις 10
και κλαίγεσαι και από πάνω, ποιον δουλεύεις. Εντάξει, εκμετάλλευση. Δηλαδή, αυτό... ό,τι είχε γίνει με το άνοιγμα των συνόρων το 89, ναι, με τους παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία, και την Αλβανία, με την απίστευτη εκμετάλλευση που υπήρχε από πολλούς, μετά, δες τώρα μετά από 30 χρόνια, πώς αλλάζει το DNA. Ξαναγίνεται το ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε ηγέτες, φίλοι, να το σταματήσουν αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να το δούμε κι εμείς. Γιατί όταν έρχονται η μέρα που θα ψηφίσουμε, που θα κάνουμε, κοιτάμε ποιον θα βγάλουμε και ποιον θα. Και κοιτάμε λίγο ποιος μας βολεύει, τι θα δώσει. Σίγουρα. Και τι θα μας δώσει. Και η όλη αυτή κατάσταση, βλέπεις τώρα τι γίνεται στη Ροτόντα, στην περιοχή της Αριστοτέλους και γενικότερα. Και το καλοκαίρι, όταν η αστυνομία αποφάσισε, γιατί προφανώς πήρε εντολές, να καθαρίσει την πουγάδα, καθάρισε. Εντάξει, δεν το έχει καθαρίσει τελείως, αλλά γίνονται πράγματα τα οποία είναι τρομερά. Ή τώρα δεν ακούγεται πολύ πολύ, κάθε μέρα εκεί στη Μηχανιώνα γίνεται χαμός. Με τους δρομά και τα αυτοκίνητα, ναι, που καίγονται. Στην Περαία, στην Περαία. Στην Περαία. Στην Περαία. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που θα πάει. Αυτό παίρνουν κάποια χρήματα για να είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν τους προσφέρεις τίποτα, η βρωμιά είναι βρωμιά. Ζουν σαν τα ζώα μερικές φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει ούτε τουαλέτες τους ούτε τίποτα. Εντάξει, αυτό με την Περαία, ας το δει ο καινούριος ο δήμαρχος που βγήκε τώρα, να δούμε τι θα κάνει. Εσάς τη Μηχανιώνα σας έχει αγγίσει καθόλου αυτό το πράγμα? Κάποιες μικροκλοπές αυτοκινήτων, αλλά δεν μπορείς να κατηγορήσεις ευθεία, Γρηγόρη. Δεν μπορείς να πεις ότι το πήρανε. Όταν λες μικροκλοπές, δηλαδή τους λείπει ένα ραδιο CD ή... Ναι, και τέτοια, αλλά και αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα έχουν πάρει. Και μικροκλοπές, θα μου πεις, γίνεται παντού. Ναι, οπότε παντού. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι αυτοί οι άνθρωποι το κάνανε. Εντάξει, τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπες προηγουμένως είναι πολύ σωστό. Η αστυνόμευση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ, επειδή ξέρεις ότι κινούμε λίγο στην Ευρώπη, αρκετά δηλαδή, βγαίνω έξω, θα σου πω ένα πράγμα, ότι τα μεγάλα κράτη, τα σοβαρά κράτη, έχουν πολύ καλή αστυνόμευση. Και καλοπληρωμένη. Και καλοπληρωμένη, αλλά και πολύ καλή. Δεν μπορείς να κουνηθείς σε έναν Ολλάνδο αστυνομικό. Να κουνηθείς. Δεν μπορείς να του πεις ότι, ξέρεις, έκανα λάθος, συγγνώμη. Σου λέει, οκ, του δέχομαι τη συγγνώμη, αλλά θα πάρεις την κλίση σου. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κάτα, κοίταξε. Άλλο η ανθρωπιά και άλλο η αυτό. Δεν που είναι λες... ανθρωπιά, φίλε, όταν περνάς το κόκκινο. Βάζεις σε κίνδυνο κάποιες ζωές. Δεν το συζητάμε. Οπότε όταν θα σε σταματήσει, πρέπει να σε γράψει. Απλά όταν σταματήσεις το παρκάρι και σου λέει σε γράφω, θα πεις υπάρχουν κάποιοι νόμοι εκεί που τηρούνται. Εκεί δεν μπορείς να παρκάρεις οπουδήποτε. Έχει σημεία στάθμιση. Ναι. Και πάρα πολλά ποδήλατα εκεί στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, χάμος. Μόνο ποδήλατα. Μόνο ποδήλατα. Δεν σου κοπεί το καλύτερο. Αυτό είναι τώρα κωμωδία. Έχω φίλο μου αριανό. Όχι άρρωστο. Στην Ολλανδία. Ο οποίος έχει έρθει η Ολλανδία. Αυτό ήταν εγώ. Αριανό στην Ολλανδία. Ήρθε με τον ΠΑΟΚ. Τον είχε ποντάρει ότι θα προκριθεί. Λοιπόν, είχε να μου λέει, μου δείχνει φωτογραφίες με τα ποδήλατα. Το λέω. Πήγες, τους πλήρωσες. Σε καταστρέφτηκαν και οικονομικά. Αυτή η Αγγλίδα χορεύτρια. Να σε έβλεπα λέω να πανηγυρίζει τον κόλ. Έτσι και έκανα φάουλ και έμπαινε μέσα. Και τι πρεάσκευε εγώ τα λεφτά. Λέω, κοίταξε να δει το άτιμο το χρήμα, πώ αλλάζει τον κόλ. Εντάξει. Αλλά εντάξει, είναι τώρα. Δεν είναι πιτσιρικά. Αλλάζει ηλικία, αλλάζει και κουλτούρα. Λοιπόν, αυτά έτσι για αρχή. Εθνική είδε θε. Είδε θε εθνική. Πολύ λίγο, δεν μπορώ να τη δω. Αυτή την εθνική δεν μπορώ. Εθνική. Δεν μπορώ να τη δω. Συγγνώμη λίγο. Ανοίγω την εφημερίδα τώρα. Και διαβάζω και λέω καταρχήν ότι ο νέος προπονητής από τώρα, για να τελειώνουμε, δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Δεν πρόκειται. Άκου εντεκάδα. Μπάρκα στο Ρωσίδης. Παίζει ακόμα αυτό. Ο το Ρωσίδης. Ναι. Αλλαγή Μπακάκης, που έπρεπε να ξεκινήσει ο Μπακάκης, λέμε τώρα. Μανουλάς Παπασταθόπουλος, οκ, δεκτό. Σταφυλίδης. Ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Τσιμίκας, μαζί με τον Γιαννούλη. Δεν είναι και ίδιο σε σούπερ φόρμα. Ναι. Εντάξει, μπορεί ο Σταφυλίδης να είναι παιδί του ΠΑΟΚ, να παίζει τη Χόφενχάιμ. Δεν έχει σημασία. Νομίζω, ναι. Αλλά είναι σε καταπληκτική κατάσταση και οι δύο. Σε μια ομάδα δεν παίζει ο πιο φορμαρισμένος. Ναι, σίγουρα. Αυτό γνωρίζω εγώ, ναι, δεν ξέρω. Ναι, δηλαδή, ναι, όταν ο άλλος είναι ο MVP για 2-3 παιχνίδια και στη μια ομάδα τον και Πέλκα στην άλλη. Τον Πέλκα τον είχε αλλαγή, νομίζω. Τον Πέλκα τον πέρασε αλλαγή. Εντάξει, ο Πέλκας δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Δεν είναι, όχι. Okay. Κουρμπέλης, Μπουχαλάκης. 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 Τώρα, ο Μπουχαλάκης, δηλαδή, τι μπορεί να σου κάνει? Τίποτα. Τι μπορεί να σου κάνει, δηλαδή χάφω Μπουχαλάκης. Δεν προσφέρει τίποτα. Μασούρας, Βρουσάη. Αυτός ποιος είναι? Να το ρωτήσουμε. Κολοβός, πέρασε ο Πέλκας, Κουλούρης και πέρασε ο Παυλίδης.
ο οποίος παίζει στην Ολλανδία, ένα παιδί επιθετικό. Ναι, ναι, στη... Γιατί δεν έχουμε... Όχι, Μπραγκά παίζει στη... Λοιπόν, όχι... στην Ολλανδία παίζει. Όχι στη Φορτούνα Στάρτ, σε κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Στη Βίλεμ. Στη Βίλεμ, ναι. Αυτή που φοράει πράσινα, μπλε και έχει μια φανέλα που είναι τουρλού. Ρε φίλε, δεν έχω τίποτα με όλα τα παιδιά. Πέρα από τους Μανολά Πασταδόπουλο κατά πρώτο λόγο. Από τον Σταφυλίδη, τον Κουλούρη ο οποίος έχει ανέβει. Τον Μπελκίνιο και τον Μπάρκα, τον Δωρασίδια. Οι υπόλοιποι τόσο χάλια. Τι είναι αυτός. Τον έχουν ελληνοποιήσει. Μάλιστα. Εντάξει. Πού παίζει αυτός. Τι με ρωτάς τώρα. Αν βρωτάει ή αν δεν βρωτάει ή αν βρουσάει δεν έχω ιδέα. Ο Άγγελος φταίει. Κάνω ότι φταίει, φταίει. Σαφώς. Ξέρω ότι το συμπαθείς. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Αλλά τα λάθη είναι λάθη. Ναι, έκανε και αυτός. Τα λάθη είναι λάθη. Απλά χτες μου φαίνεται αστείο να λέμε ότι προσπαθήσανε, κάνανε και ρε μας νιώσαν καμιά φορά οι άλλοι. Πείτε μου μία ευκαιρία που είπατε αχ θα μπει γκολ. Θα δεις ότι άμα θα ανοίξεις τις γραμμές δεν θα μιλήσουν για εθνική. Νομίζω ότι η εθνική δεν πουλάει πλέον. Δεν έχει να δώσει τίποτα η εθνική. Πρώτο, αν είχε να δώσει, μια χαρά πουλάει. Δηλαδή εγώ που δεν βλέπω μπάσκετ, έκατσα και είδα την εθνική στο μπάσκετ. Που δεν βλέπω. Αύριο θα κάτσεις να δεις. Αύριο θα κάτσεις και θα γουστάρεις κιόλας. Ναι, αλλά έκατσα και την είδα με την Νέα Ζηλανδία. Ναι. Αυτή η εθνική του ποδοσφαίρου δεν έχει να δώσει τίποτα. Θα τα πούμε για αυτά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Εγώ υπενθυμίζω ότι έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την ταινία Ο Φύλακας Άγγελος Έπεσε. Είναι περιπέτεια. Είναι avant-premier στην πλατεία, στο Οντεόν πλατεία. Για την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου. Είναι 5 διπλές προσκλήσεις. Γράφεται Α01, αφήνεται κενό. Τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54344. 5 από εσάς. Θα κερδίσουμε, θα κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις για να δείτε την ταινία. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Γκρινιάρη. Στέργιος Πετκανίτσα, το τηλεφώνιο 109 και Μάρκο Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνήστε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά κλειδαρά στο 85-27-27. Α-1 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για 5 διπλές προσκλήσεις για την ταινία Ο Φύλακας Άγγελος Έπεσε με Μπάτλερ και Φρίμαν. Εκπληκτική ηθοποιή. Εκπληκτική η ταινία. Είναι η τρίτη ταινία του επιτυχημένου franchise μετά το Όλυμπος Έπεσε και το Λονδίνο Έπεσε. Οι Αμερικανοί ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, είναι περιπέτεια και αυτούς οι οποίοι αγαπάνε την περιπέτεια και για να γλιτώσουν την περιπέτεια να πληρώνουν, στέλνουν ένα μήνυμα, κερδίζουν διπλή πρόσκληση και παίρνουν το κοριτσάκι τους, το φίλο τους και κερνάνε και κούτρα παράσταση. Το δράμα αυτό είναι, φίλε μου Χρήστο, με το Χρήστο μας εδώ πέρα και τα λέμε, ότι δυστυχώς αυτή η εθνική δείχνει ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Σε αυτό φταίνε και οι ομάδες. Και οι ομάδες οι οποίες βασίζονται κατά βάση σε ξένα παιδιά και όχι ελληνόπουλα. Και όταν έχεις έναν προπονητή που τα δύο πιο φορμαρισμένα ελληνόπουλα δεν τα χρησιμοποιεί, τι να περιμένεις τώρα. Δηλαδή αυτός δεν μπορώ να τον κατηγορήσω τον Ολλανδό γιατί τώρα ήρθε. Εντάξει. Δεν το είπε κανείς ότι ο Γιαννούλης και ο Τσιμίκας είναι οι πιο φορμαρισμένοι. Μπορεί να του είπε Γρηγόρη, αλλά να του είπε για άλλα ονόματα και όχι για τον Γιαννούλη και για τον Τσιμίκα. Έτσι δεν κάνεις χαίρι. Λοιπόν, επειδή είπες για εθνική μπάσκετ και παρότι δεν παρακολουθείς έκατσες να δεις, λοιπόν, θα πω αυτό το οποίο έχουμε πει από προχθές με έναν πολύ καλό φίλο προπονητή και άνθρωπο του μπάσκετ, το τέμινο Γεωργίου Σογουσβάρος, ότι αύριο το μεσημέρι μπορεί η Αμερική να φαντάζει ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είναι δύσκολος αντίπαλος, αλλά είναι στο χέρι μας να την νικήσουμε. Το πιστεύεις. Και θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε. Μακάρι. Θα νικήσουμε γιατί. Για δύο λόγους. Καταρχήν, αν υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι αυτό έχει να κάνει με τον πάγκο της εθνικής. Ότι δεν έχουμε τον καλύτερο δυνατό προπονητή. Δηλαδή, αν υστερούμε κάπου, σαν ομάδα, δεν είμαστε η υπερομάδα, αλλά αν υστερούμε κάπου πολύ, είναι στο θέμα προπονητή, ο οποίος χτες έκανε ένα καλό κουουτσάρισμα. Όταν φώναζα για τον Κούμπο, το Θανάση, κάποιοι ελάχιστοι
βιάστηκαν να μιλήσουν, να πούνε. Χθες είδαν για ποιο λόγο πρέπει να παίζει, για το Λαρετζάκι, για παιδιά τα οποία πρέπει να έχουν. Μειώθηκε ο χρόνος συμμετοχής του Μπουρούση. Έπαιξε λίγο διαφορετικά με τα πεντάρια. Και κατά λάθος είπε και κάτι το οποίο υποψιαζόμουν, αλλά είναι σαν να απαντάει σε ένα ερώτημα το οποίο έθεσα. Μήπως υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Bucks και της Εθνικής να μην τον λιώσουν, να μην το χρησιμοποιούν 40 λεπτά τον Αντετοκούμπο. Όταν λέει λοιπόν, όταν βγαίνει ο κ. Σκουρτόπουλος και λέει ότι να μην το. Την έχεις τη δήλωση του κ. Σκουρτόπουλου. Βρες την άλλη, σε παρακαλώ, γιατί την παίζανε το πρωί τα παιδιά συνέχεια. Και ο Γιάννης με τον Γιώργο και τον Άγκο. Δηλαδή, ακούστε λίγο τα λεγόμενα του κ. Σκουρτόπουλου και καταλάβετε αν είναι αυτό το πράγμα ο λόγος ή δεν είναι. Γιατί καμιά φορά εγώ εικασία έκανα. Αλλά απαντάει ο προπονητής με τον τρόπο του ότι δεν μπορεί να τον κουράζουμε τόσο πολύ. Αν έχουμε, για ρίξω λίγο, άκου. Ο Γιάννης, δεν έχουμε να πούμε κάτι για το Γιάννη. Προχτές έγινε ένα βραχυκύκλωμα, δεν οφείλεται στο Γιάννη αυτό κυρίως, έτσι. Θες να πούμε ότι ήταν από τον πάγκο, δεν υπήρχε καλή συνεννόηση. Θες να πούμε ότι κάποια παιδιά τη διαβάσανε κάποια μισμάτση, κάποιες άλλες κάτι που δημιουργήθηκαν. Όλα δεκτά είναι. Από εκεί πέρα όμως ο Γιάννης είναι σημαντικός, αλλά σημαντική είναι και η υγεία του Γιάννη. Ένα θέμα που πρέπει παράλληλα με τη δουλειά που κάνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να το προσέχουμε. Γιατί αν αυτό διαταραχτεί, μπορεί ο Γιάννης να μην είναι στην ομάδα. Λοιπόν, άρα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας την κατάσταση αυτή, να συντηρούμε και να κερδίζουμε χρόνο, όχι εις βάρος της ομάδας, βέβαια, προς Θεού. Συγγνώμη τώρα. Εσύ τι καταλαβαίνεις? Εγώ νομίζω ότι το είχε κάνει παλιότερα και η Γερμανία με τον Νοβίτσκι. Νομίζω το είχε κάνει και η Γερμανία. Μισόλυτο. Οι άνθρωποι επενδύουν σε αυτά τα παιδιά και προσέχουν λίγο παραπάνω. Εντάξει. Τα χέρια σου πιάνουν γενικά. Έχεις κάνει διάφορες δουλειές, κάνει μια δουλειά συγκεκριμένη. Που κάνουμε κι εμείς μια δουλειά. Σου λέω δύο πράγματα. Τα παιδιά υποψιάζουμε ότι υπάρχει συμφωνία. Α, πάλι τα ξέρεις όλα, μιλάς, έχεις άποψη. Οκ, κανένα πρόβλημα. Παιδιά, ο ΤΑΔΕ πρέπει να παίζει. Τώρα, πάθαμε βραχυκύκλωμα. Φώναξε ηλεκτρολόγο. Εντάξει, το βραχυκύκλωμα σημαίνει ότι μπλόκαρες εσύ. Ότι προφανώς το επιτελείο δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε. Δεν φταίς εσύ. Εντάξει. Φταίνει κάποιοι άλλοι. Και πάει λέγοντας. Από τα λεγόμενά του είναι σαν να σου λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πώς το χρησιμοποιούμε, γιατί υπάρχει μια εταιρεία από πίσω, όπως είναι η Bucks, οι οποίοι έχουν επενδύσει πάνω από εκατομμύρια. Νομίζω και ο τρόπος που το λέει, ρε παιδί μου, σου δίνει να καταλάβεις ότι. Σαν να σου λέει. Γρηγόρη, αλήθεια λες. Ναι. Λες και του είπε κάποιος, σε κράζουν και κάτσε να το πω για να έχω το κεφάλι μου ίσο. Καθόλου απίθανο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν κάποιος κατάλαβε κάτι άλλο, ας το πει. Λοιπόν. Καταρχήν δεν παίζουμε με την Dream Team. Δεν παίζουμε με εκείνη την ομάδα του LeBron James, με Kobe Bryant, με όλους αυτούς τους τεράστιους. Νομίζω αυτούς τους είχαμε και εκεί μια φορά. Βεβαίως. Στη Σαϊτάμα το 2006. Μπράβο. Τους διαλύσαμε. Δεν τους κερδίσαμε. Και πήγαμε τελικό με την Ισπανία και χάσαμε. Αν θυμάμαι καλά. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Χωρίς Γκασόλ. Με τραυματία τον Γκασόλ. Ναι. Ο οποίος είχε φύγει υποβασταζόμενος στον ημιτελικό. Ναι. Αφού εμείς τρελοί εδώ πέρα ψάχναμε αεροπλάνο. Αν υπάρχει τρόπος να προλάβουμε να πάμε να δούμε το μάτς. Δηλαδή είναι η απόσταση τεράστια, θέλει μια μέρα και μάλιστα πάμε προς τα πίσω. Κάνει αλεφτά, θέλαμε μια μισή μέρα, αλλά δεν προλαβαίναμε με τίποτα. Λοιπόν, χώρια ότι ζητούσαν κάτι ποσά ασύλληπτα, δηλαδή οι εταιρείες χαμηλού κόστους είναι μόδα των τελευταίων ετών και άσε που είναι υψηλού ρίσκου, είναι σαν να παίζουν κρεμαστήριο. Ήδη μία από τις κορυφαίες μαθαίνω ότι είναι στα όρια χρεοκοπίας. Εντάξει, γιατί δεν θέλει πολύ. Όταν επενδύσει σε πάρα πολύ μεγάλο στόλο από σκάφη και ειδικά με αυτό που έχει γίνει με την Boeing με τα 737 τα οποία έχουν καθυλωθεί και τα ψάχνουν να δουν ποιος καθυστερεί. Άμα η άλλη έχει κάνει 100 737, για πες μου τι θα γίνει, που είναι καθυλωμένα, πώς θα επιβιώσει. Γιατί συνήθως αυτά γίνονται με δάνεια, με χιλιάδιο. Τέλος πάντων, στις δουλειές αυτά συμβαίνουν. Είναι σαν αυτό που έλεγα για το Power TV. Στο τέλος θα γίνει ταμείο. Κάνεις ένα επιχειρηματικό. Πράγμα, δεν το κρίνω. Λέω, δεν θα είναι άσχημο το ταμείο. Απλά δεν εγώ εκτιμώ ότι είναι λάθος. Είναι λάθος για άλλο γιατί λόγο. Είναι, όμως, γιατί, όχι για τα χρήματα. Γιατί δεν είναι εικόνα η τηλεοπτική, είναι Web TV 1. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αν το έκανες στο Open. Θα έχεις πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Εάν είχε ένα συμβόλαιο στα χέρια του αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ των 5 εκατομμυρίων, θα είχε λύσει ένα μικρό πρόβλημα από το Financial Fair Play.
Άλλο να έχεις ένα συμβόλαιο των 5 εκατομμύριων και να πεις αυτά είναι έσοδα δικά μου, και άλλο να προσπαθήσεις να τους πείσεις ότι εγώ κάθε Κυριακή θα παίρνω 200-300 χιλιάρια. Δεν το έχεις αυτό το συμβόλαιο, οπότε δεν έχεις τα χρήματα στο χέρι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν λέγαμε για financial fair play, βγαίνανε κάποιοι τσίδι, αν λέγανε τα λεφτά τα βγάζουν στην τσέπη τους και τώρα δεν μιλάνε. Τα λέω εδώ και μέρες ότι δεν μου αρέσει, προσωπική μου γνώμη, ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Φερέιρα. Μιλάμε χτες με τον Πετρότο. Λέω, αλλάζει, άλλαξε τίποτα το σύστημα, και μου λέει όχι. Τώρα με συγχωρείς, ρε Χριστό. Επειδή είσαι οπαδός, αλλά έχεις καθαρό μυαλό, καθαρό βλέμμα, δεν έχεις. Έχει τύχει να μείνει στον πάγκο αυτός ο άνθρωπος? Όχι. Δηλαδή, πολύ ωραίο το πρωτοσέλιδο της Μέτρο του σήμερα. Ο Ιβάν ψάχνει τον άνθρωπο που θα πει μάθε Αμπέλ τι θα πει ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πιασάρικο, εμπορικό, οτιδήποτε. Οκ. Okay. Του αρέσει ο Πορτογάλος coach, κάτω γαμπρό σου, αλλά προσπαθεί να τον βοηθήσει να καταλάβει την ελληνική πραγματικότητα και πώς θα πετύχει τους στόχους της ομάδας. Λοιπόν, όταν δεν βάζει νερό στο κρασί του, συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή δεν το έχει, δηλαδή κάναμε λάθος επένδυση σαν εταιρεία, έκανες λάθος επένδυση σαν εταιρεία, ή δεν ξέρω, δηλαδή να σου πω κάτι, είναι πολύ εύκολο να ιντριγκάρω τον κόλπο και να πω α, είδε την κότα με τα χρυσά αυγά, θα κάνω μια αρπαχτή, θα με αποζημιώσει. Ξέρεις ότι ήμουν από αυτούς που πανηγύριζαν όταν έφυγε ο Λουτσέσκου. Ναι. Το ξέρεις, το είχαμε μιλήσει και στο τηλέφωνο, το είχα πει ότι πανηγυρίζω. Εγώ άνοιξα σαμπάνια εκείνο το βράδυ. Ναι. Άσχετα που άλλοι με παίρνουν τηλέφωνα και. Τέλος πάντων. Πιστεύω αυτός είναι κανονικός προπονητής. Απλά αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει ομάδα στον ΠΑΟΚ. Καταρχήν παίζει λάθος. Αυτό το 4-4-2 δεν μπορεί να το παίξει ο ΠΑΟΚ με τίποτα. Φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το παίξει. Όχι. Δεύτερον. Δεν το έχει. Η ομάδα είχε μάθει έναν τρόπο να πορεύεται εδώ και μια διετία με το Λουτσέσκο. Μα το λέγαμε και πέρσι, νομίζω κάποια στιγμή το είπαμε και εδώ πέρα, ότι ο προπονητής πρέπει να προσαρμόζεται στην ομάδα. Όχι η ομάδα στον προπονητή. Οι μεγάλες ομάδες παίζουν ένα σύστημα. Και όχι. Πάνω σε αυτό παίρνουν τους ανάλογους προπονητές. Άντε δύο. Μπορεί και τρία με κάποιες παραλλαγές, αλλά το κεντρικό τους είναι αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι πας ανάλογα και με τον αντίπαλο. Λοιπόν, είσαι η ομάδα η οποία έχει πάρει τον double. Με όπλο πιο την άμυνα. Ναι. Και αντί να έχει την άμυνα, δεν άλλαξε. Θα πει, γιατί το λένε κάποιοι, δεν άλλαξαν τα πρόσωπα, άλλαξαν οι αποστάσεις, γραμμές, άλλαξε η διάταξη, άλλαξαν οι ρόλοι. Με αποτέλεσμα, στο βωμό του θεάματος, το οποίο ποιο είναι, τα πολλά γκολ. Και ωραία, θα σας λέμε τον πάγκο να το παίζετε γκολ, γκολ και over. Και over. Και δεν χαλάει ποτέ. Και είσαι και καλοπληρώνει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι, με αυτή τη λογική έχεις τύχει να πάρεις πρωτάθλημα? Μα με ποια λογική? Το 70% από τις πάσες περνάνε από τον Εσίτη και προσπαθείς ένα καντουρί ή ένα Μίσιτ, ποιον θα βάλεις οχτάρι, να σου κατεβάσει την μπάλα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Θα χάσει τη χρονιά. Και αυτή τη στιγμή αυτόν τον προπονητή τον κρατάνε δύο πράγματα. Το πείσμα του Σαββίδη και το τριετές συμβόλαιο. Το κλειστό. Δεν έχει τίποτα άλλο. Πιστεύεις ότι δεν μπορεί ή επαναπάβεται στο συμβόλαιο? Πιστεύω ότι είναι πολύ φιλόδοξος και ότι μπορεί να κάνει μια ομάδα. Αυτός έτσι πιστεύει. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει τα εργαλεία να κάνει ομάδα. Φίλε, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά τη Μεσύμβρια. Ναι. Έχει πάνω από 350 νοματέους οι οποίοι δουλεύουν για την ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γερός να είναι ο οργανισμός να δίνει ψωμί σε κόσμο. Έχει λάθη ο οργανισμός. Λοιπόν, να βγάζει ημεροκάμα του. Λοιπόν. Εδώ τώρα όμως μιλάμε για ένα λάθος το οποίο κάνει μπαμ. Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αισθανόμουν κάποια στιγμή ότι μόνο εγώ το βλέπω. Τα λες μόνος, ναι. Γιατί ξέρεις, λέει, άντε μωρί σατανόγρε, τα λες για να μας κάνεις άνω κάτω. Τώρα ρε παιδιά που δεν έχει αγώνες. Τώρα που δεν έχεις κάποιο τέρμι μπροστά κάτι. Τι κάνει αυτός για να τα αλλάξει? Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος μέσα εκεί ο οποίος να είναι. Η γνώμη που να περνάει τον πύραυλο. Έφυγε ένας άνθρωπος. Στραβά το πας το έργο. Έφυγε ένας άνθρωπος που ήταν εγκαταστημένα. Ο ΠΑΟΚ δεν έτρωγε γκολ από στημένα και έβαζε γκολ με στημένο. Έβαζε κάποιους ρόλους. Δεν έχει έναν άνθρωπο να στήσει την ομάδα στα στημένα. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει παίχτες για να παίξει αυτό το σύστημα. Δεν έχει ένα δεκάρι κάποιος να πάρει την μπάλα να την κατεβάσει. Δεν έχει τίποτα. Ποιον? Ο Μπίσεσβαρ το βάζει αριστερά. Ποιον Μπίσεσβαρ? Λάθος. Λάθος λοιπόν. Έχεις δεκάρι, όχι. Έτυχε να έχεις.
Σαν παίχτες έχω και ο Μέκρο και ο Πέλκας μπορεί να το κάνει να παίξει αυτό το ρόλο. Το θέμα είναι ότι δεν τους έχει, δεν έχει δεκάρι. Περιμένει από τον Ελκαντουρί, το οχτάρι του δηλαδή, να πάρει την μπάλα, να την κατεβάσει 20 μέτρα. Μας είπαν για τον Ελκαντουρί, δεν τον βλέπω. Μας είπαν για τον Ερσίδη, δεν τον βλέπω. Ο δηλαδή... μόνος που ξέρει μπάλα από αυτός είναι μόνο ο Ντόγκλας. Κανένας άλλος. Από αυτά τα χάφη εκεί πέρα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ο Ζαμπά είναι πεσμένος. Ο Ζαμπά έχει άλλο στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει, λέμε ότι είναι άλλο στο μυαλό του. Λοιπόν, κάποια παιδιά που υποτίθεται έπρεπε να πάρουν ευκαιρίες δεν πήρανε, το έπρεπε. Όπως ήταν ο Λάμπρου. Να λέμε και τα ονόματα, δεν είναι μονάχα να λέμε στον αέρα. Ο Λάμπρου, λέγανε, μιλούσαν για ένα Λάμπρου που παίζει καλά, που έκανε μια ωραία χρονιά, μια τέτοια. Και δεν τον είδαμε στον Πάο. Γιατί σκέψω ότι ο παράξενος, ο περίεργος, όπως θέλεις, πες τον Λουτσέσκου, κάποια στιγμή πήρε και βάλει τον Πασχαλάκη, την τρίτη, τέταρτη επιλογή που είχε έρθει στον Πάο. Και το εμπιστεύτηκε τη θέση του βασικού. Εντάξει, ο Λουτσέσκου... Κάτι που δείχνει ότι ήταν δίκαιος. Σε κάποια πράγματα ήταν δίκαιος. Εντάξει, αδίκησε κι αυτός. Ουδής αναμάρτητος. Εντάξει. Σε κάποια πράγματα όμως ήταν δίκαιος. Πολλά παιδιά έχουν αδικηθεί. Και για μένα αυτά που συμβαίνουν με τις ομάδες, δηλαδή πολλά παιδιά χάνουν ευκαιρίες, γιατί δεν παίρνουν την ευκαιρία. Αν δεν μου δώσεις εσύ την ευκαιρία την οποία χρειάζομαι να αποδείξω τι μπορώ να κάνω. Οπότε... Γρηγόρη, ο Λουτσέσκου είχε βοήθειες. Καταρχήν είχε τεχνικό διευθυντή. Είχε τον Μίχελ. Ναι. Δεύτερον, είχε έναν άνθρωπο υπεύθυνο επικοινωνίας. Άσχετα που κι αυτός έβγαινε και έλεγε, αλλά είχε και υπεύθυνο επικοινωνίας. Δεν άφηναν να πέφτει τίποτα από κάτω. Έκανε δουλειά. Έλεγε. Εντάξει, ο Κυριάκος ήταν λίγο. Έκανε σοβαρό. Χαμηλών τόνων. Χαμηλών τόνων. Θέλαμε κάτι πιο δυνατό. Δεν άφηνε όμως το παιδί να πέσει κάτω. Όχι, αλλά προτιμάω να μην αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Αυτοί δεν αφήνουν τίποτα εκεί κάτω. Αυτοί βλέπουν κάτι μέσα στη θάλασσα και λένε του Σαββίδη. Βλέπουν κάτι στραβό και λένε ότι από πίσω είναι ο Σαββίδης. Εμείς δεν έχουμε καταρχήν άνθρωπο να μιλήσει. Δεν έχουμε τεχνικό διευθυντή. Δεν έχουμε τίποτα. Υπάρχει ο Μπράγκο, ο οποίος επέβαλε. Τελείωσε ο Μπράγκο. Τώρα. Τελείωσε. Θα φέρει λίγο πίσω το Βρίζα, μάλλον. Το Βρίζα. Ναι. Ξανά. Ζεσταμένο φαγητό. Δεν έχει δηλαδή άλλο. Πάμε όμως. Γιατί δεν φέρει τον Άρνεσεν ξανά. Στην αρχή ο πιο πετυχημένος. Τεχνικός διευθυντής, αυτό ήταν ο Άρνεσεν. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει, είναι μία ερώτηση. Δεύτερον, γιατί να μην μπορεί. Και ο Βρίζας στην αρχή είχε κάνει εξαιρετική δουλειά. Αν θυμάσαι. Και ο Μίχελ. Λοιπόν, είχε κάνει εξαιρετική δουλειά. Και ο Μίχελ έκανε λοιπόν, δουλειά. Αλλά από, ο Μίχελ όχι τόσο. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρνεσεν ήταν με διαφορά ο καλύτερος. Ναι, ο Άρνεσεν ήταν. Με διαφορά. Αλλά δηλαδή. Και ο Μίχελ. Και φάνηκε από, το Σαχόφ από τα λεφτά που, έφερε οι παίκτες στην ομάδα. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, ο τεχνικός διευθυντής, μια θέση η οποία είναι ηλεκτρική καρέκλα σαν αυτή του προπονητή, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και να σου πω και κάτι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο τεχνικός διευθυντής ή ο σκάουτερ, αν υπάρχει, στην Τρίπολη ή στο Βόλο, βλέπεις τι δουλειά κάνουν. Ναι, εντάξει, βλέπεις... και έχει άλλα όμως, εκεί η πίεση είναι λιγότερη, δεν είναι... Δεν διαφωνώ, αλλά βλέπεις, εσύ για αυτούς τους παίκτες τους ίδιους, θα πλήρωνε στα δεκαπλάσια λεφτά. Μπορεί και να τους πληρώσω, να πάω στο Βόλο αύριο μεθαύριο και να πάρω ένα παίχτη από εκεί. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ θέλω ένα τεχνικό διευθυντή που να μπορεί να πάει στη Λατινική Αμερική για να χτυπήσει μια πόρτα. Όταν μαθαίνω, εσύ Χρήστο, δόθηκαν ένα σκασμό εκατομμύρια για τον Αλσίδη και βλέπω ότι δεν είναι. Δηλαδή περισσότερο για να μου κάνει για ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ή με κάποιον μεγαλύτερο αντίπαλο, με κάποιον ισοδύναμο αντίπαλο που δεν έχει μεγάλο τον Δεν είχε κάτι καλύτερο για να μου κάνει φασάρια. Τον κάνιασαι σου. Και δίνεις ένα σκασμό εκατομμύρια. Αυτή είναι η ένστασή μου. Ναι, ότι πλήρωσε ακριβά εννοείς. Βέβαια. Δηλαδή κάποια λεφτά τα οποία είναι ασύλληπτα. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις δικά του είναι, θα κάνω τι θέλει. Έλα που ήρθε το Financial Fair Play τώρα όμως. Εντάξει, αυτό δεν το περίμενε. Πίστευε ότι θα μπει στην Ευρώπη, αλλά τώρα ήρθε. Να που υπάρχει... Τώρα πρέπει να πουλήσει. Να που υπάρχει και το, τώρα πρέπει να πουλήσει. Και το απρόσμενο, το απροσδόκητο. Εντάξει. Δηλαδή, τώρα. Γυρνάω στο μπάσκετ. Η Βραζιλία κάνει τρεις νίκες, δεν είναι. Ναι. Εγώ λέω θα μείνει απ' έξω. Θεωρητικά θέλει μια νίκη. Ακόμα, θεωρητικά θέλει μια νίκη. Νίκη ακόμα. Εγώ λέω δεν πέρασε. Θα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία. Επειδή δεν γνωρίζω από μπάσκετ, θα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία. Εφόσον κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια, θα υπάρχει ισοβαθμία Ελλάδα, Αμερική και Βραζιλία. Και επειδή θα έχει χάσει μεγαλύτερη διαφορά από δύο πόντους, από ένα πόντο από την Αμερική, θα μείνει εκτός. Δηλαδή με μία ήττα που θα μπορεί να κάνει θα μείνει εκτός. Να δηλαδή, το δούμε. Στις λεπτομέρειες. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο εκτιμούσα και θα φανεί αν θα γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, για την ομάδα της καρδιάς τα είπαμε.
Ναι, να πω ότι δεν πιστεύω ότι ο Φερέιρα θα μείνει στο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν το πιστεύω. Μακάρι να. Εκτός αν τον αλλάξουν τα μυαλά. Εκτός αν αλλάξει κάτι. Αν δω κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα μείνει. Δεν ξέρω ποιος. Έτσι όπως το πάει. Αν δεν υπεύθυνο ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος για αυτό το πράγμα, τον πει. Ρε φίλε. Μα αυτός τον κρατάει. Τα δύο πράγματα τον κρατάει. Το πείσμα που έχει ο Σαββίδης. Και τα πολλά λεφτά. Και τα πολλά λεφτά τα οποία έδωσε και τα έχει κλειστό τριετές. Πρέπει να τον πληρώσει για να φύγει. Το θέμα είναι και να φύγει. Ποιον θα θέλει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα κάνουμε σε τον Άρη. Λοιπόν, περίμενε. Άλλο Άρης και άλλο εσύ. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ πήρε τον Κωνσταντόπουλο. Εκεί φάνηκε καθαρό ότι ήθελαν οι παίκτες να διώξουν τον προπονητή. Όπως και με την Εθνική. Έτσι ακριβώς. Χτες δηλαδή έβλεπες, σκυλιάζαν, ναι. Άσχετα αν δηλαδή καμία σχέση όπως τα προηγούμενα. Η ΑΕΚ είναι 38 παράδειγμα. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, κάνει μπαμ. Αλλά βλέπεις ότι προκειμένου να πάει σε μια λύση η οποία ελοχεύει κινδύνους, λέει μια χαρά το πήγε το έργο Κωνσταντόπουλο, μένεις εδώ. Τον κράζει ο Φαλακρός για κάποιοι άλλοι, να με τα κομποσχήνια. Ναι. Λέγει ότι θέλεις, δουλειά και έκανε. Και βγαίνει και φτηνά. Δουλειά έκανε, έκανε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Κάνει δουλειά κάποιο. Σημασία έχει να κάνει δουλειά. Εντάξει, έχω την εντύπωση όμως ότι η ΑΕΚ δεν έχει στόχο τίποτα. Η ΑΕΚ θα βγει τρίτη. Δεν μπορεί, μπορεί να πάει και ένα τελικό και να το πάρει επιτέλους. Ναι, πιθανό. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος της ΑΕΚ. Το ξέρει ο Μελιζάνης. Δεν μπορεί να πάρει πρώτα. Ο στόχος της ΑΕΚ είναι το γήπεδο. Ακριβώς. Και μια και ανέφερε στον Άρη. Ακούμε τώρα για ονόματα που τουλάχιστον σαν ποδοσφαιριστές ήταν ιερά τέρατα. Ο Ιέρο, ο Γκούτι. Μαζί αυτοί οι δύο. Το άκουγα τώρα που ερχόμουν στην προηγούμενη εκπομπή. Μαζί αυτοί οι δύο στον πάγκο. Θα σε γελάσω. Αυτό τι πήρα. Πιάνεις αδιάφορο. Okay. Εγώ νομίζω ότι είναι ξεχωριστά. Okay. Εγώ νομίζω... Γιατί έτσι κατάλαβα, έτσι όπως το λέγανε, ότι θα φέρουν Γκούτι και Ιέρο μαζί στον πάγκο. Όχι. Νομίζω ότι είναι ξεχωριστά. Εντάξει, εδώ στο σπίτι με την γυναίκα σου είσαι και μαλώνει γιατί βάζει το βάζω πιο δεξιά, πιο αριστερά. Όχι, αν φέρω δύο προπονητές. Καλά, υπάρχουν χίλιοι και ένα λόγο για να μαλώσει πίσω. Καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι το λογικό και το υγιέ. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι. Τώρα σου κάνει τον παπά. Επειδή κάποιο. Τώρα σου για το όνομα. Δηλαδή επειδή το λένε Ιέρο ή Γκούτι, σημαίνει ότι μπορεί νομίζω να είναι. Νομίζω ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές γίνανε και καλοί προπονητές. Πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις. Και αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κανένας. Ο Κρόιφ. Μεγάλος προπονητής. Έκανε δουλειά. Okay. Έκανε δουλειά. Okay, αφού okay. Κατάφερε και πήγε στη Μασία και μετέφερε τη φιλοσοφία της τεράστιας εθνικής Ολλανδίας και την πέρασε εκεί. Και αυτό του οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης και τα πρωταθλήματα του ένα πιο κάτω. Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Τώρα δεν νομίζω. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής για να γίνεις προπονητής. Δηλαδή ο Μουρίνιο τι ήταν, ένας διερμηνέας. Δεν διαφωνεί προπονητής. Όχι, υπάρχουν πάρα... Δηλαδή ο Σάντος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δεξί μπακ. Δεν είναι ναι, δηλαδή δεν ναι, έπαιζε ο, σε μια ο ομάδα... Ξέρεις, να το φυλακάστε. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι έχει κάνει τη μεγάλη καριέρα για να προχωρήσει. Έτσι ακριβώς. Οπότε τώρα με τον λοιπόν. Ιέρο... Εγώ θα πω γιατί δεν φέρνουν. Έχει ονόματα, ας πούμε, από Έλληνες. Να τρολάρουμε και λίγο τους Αριανούς. Πες την κακία σου. Τώρα, θα την πω, ναι, θα την πω. Πες την κακία. Αυτή είναι και κοντεύουμε και ακριβώς, ας την πω. Από Έλληνες έχει το Λεμονί. Είναι μια πολύ καλή λύση. Πού πέτυχε πέρα από τον Ολυμπιακό. Θα πετύχει στον Άρη. Και ο άλλος είναι. Πού δουλεύει αυτός ο Όσκαρ Γκαρθία. Κάπου αυτό δεν πρέπει να δουλεύει, πρέπει να είναι ελεύθερο. Αυτό είναι ακόμα σε αποθεραπεία. Σε αποθεραπεία. Οπότε είναι μια αυτό καλή λύση. Είναι πολύ μεγάλη. Καλή. Ο άνθρωπος είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Αυτός ξέρει να παίρνει βαθμούς μέσα στην Τούμπα. Εκείνος παλικάρι μου καλό είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά από το χαρτάκι. Και είναι ντροπή σου που έναν άνθρωπο ασθενή και οδηπόρο τον χλεβάζεις. Πώς θα δουλεύει. Εγώ τον προτείνω για να εργαστεί. Εγώ το προτείνω για το Hollywood. Εντάξει. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να κάνει τεράστια καριέρα. Κάνει πλάκα στους Αριανούς τώρα, εντάξει, λοιπόν, θα πάρουν τηλέφωνο. Μπορεί να κάνει τεράστια καριέρα εκεί. Πολύ μεγάλη καριέρα. Και για αλήθεια να... δεν δουλεύει όμως. Πραγματικά δεν δουλεύει πουθενά αυτό. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Και δεν με απασχολεί να σου πω κάτι. Που το ξέρω, δεν δουλεύει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κοσμούν το ελληνικό πρωτάθλημα. Από προπονητές όμως. Ναι. Και παίκτες και με τη στάση τους και όπως ήταν ο Κάναντι. Ναι. Πραγματικά τον θαύμασα αυτόν τον άνθρωπο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που δούλευε. Επειδή έλεγε διαστήματα, όταν ξεκίνησε με τον Ατρόμου, το ξεκίνησε για να κλέβει τα παιχνίδια. Μετά έδειξε και δημιουργία. Έβαλε πολλές πινιές. Έδειξε ότι ξέρει πολλά καντάρια.
από το κομμάτι προπονητική. Ναι, κουτσάριζε πάρα πολύ σωστά την ομάδα. Και αυτό, και αυτό να το βλέπουν κάποιοι, σε αυτό στάθηκε αφορμή να πάει στην Νιρεμβέργη. Εντάξει, δεν πήγε οπουδήποτε, πήγε στην Μπουντεσλίγα. Ένα καλό πρωτάθλημα. Δηλαδή, μετά, αν δεν γίνεται τίποτα, σκέψου ο διαιτητής να έκανε αυτό το που έπρεπε στο Άρης Μόλτε, να έδινε αποβολή στο παίκτη Μόλτε στη φάση εκείνη, να περνούσε ο Άρης, πώς θα γκόταν στην Ευρώπη αυτή η ανατροπή. Πόσα level θα ανέβαινε και πόσο ψηλά θα ανέβαινε το κασέ του Παντελίδη στον Άρη. Και μετά από λίγες εβδομάδες. Παραιτείται. Εντάξει, είναι. Δηλαδή, αυτό το ποδόσφαιρο. Ένα κλικ είναι. Ναι. Ένα κλικ. Δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Λοιπόν, Α1 κενό. Σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-344 για 5 διπλές προσκλήσεις για την ταινία Ο Φύλακας Άγγελος Έπεσε. Είναι η σειρά της τριλογίας. Ο Όλυμπος Έπεσε, του Λονδίνου Έπεσε, με τους Μπάτλερ και Μόργαν Φρήμαν. Μεγάλα ονόματα, μεγάλη ηθοποίη για μια πολύ ωραία περιπέτεια για την Τετάρτη στις 8. Μπορείτε να κερδίσετε και εσείς μια πρόκληση με ένα απλό μήνυμα Α1 κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54-344, Τετάρτη βράδυ, 8 η ώρα, την πρέπει για σινεμά. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 8 μετά από τις 3, στο Μετρόπολης 95,5, της Κακομήρας μέχρι και τις 4, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας τηλεφωνώντας στο 18133. Και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, οι αδερφοί Κωνσταντινίδη θα δώσουν τη λύση γρήγορα, αξιόπιστα, μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Α1 κενό πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344 για τις 5 διπλές προσκλήσεις για την ταινία Ο Φύλακας Άγγελος Έπεσε, με Τζέραρντ Μπάτλερ και Μόργαν Φρήμαν, Τετάρτη στις 8, Τετάρτη μας έρχεται. Και μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε ακριλικά χρώματα, το καλύτερο είναι το ακρίλαν της Vitex, το κορυφαίο 100% ακριλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους και ιδανικούς για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις. Τα καταστήματα Vitex, τα οποία θα βρείτε στους καλύτερους, εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης, στα καταστήματα Κοσμάγλου. Δυτικά, Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310 480 606. Είμαστε εδώ με τον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος είναι από τον σύνδρομο φίλο ΠΑΟΚ Μηχανιώνας. Μιλήσαμε κατά βάση για την περίπτωση του Φερέιρα και με αφορμή το πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορ και τα όσα γίνονται και τα όσα μαθαίνουμε. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει ότι δεν τον βλέπει να έχει πολλά ψωμιά. Όχι. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι καλό. Εντάξει, όχι το ότι δεν τον βλέπει να έχει πολλά ψωμιά, το ότι αυτό το πράγμα. Μακάρι να κάνω λάθος, έτσι. Εντάξει. Το θέμα είναι ποιος θα εκτεθεί και αν θα εκτεθεί και να κάνει. Να βγει προς όφελος αυτό το πράγμα. Αλλά όταν λέμε ότι ψάχνει τρόπο επικοινωνίας ο πρόεδρος, ξέρεις, αυτό μπορεί να δείχνει ότι ψάχνουν και για άλλη λύση. Μπορεί να το έχει μέσα στο μυαλό του, σίγουρα. Λοιπόν. Το 2310 και τα 3 εντάρια είναι ελεύθερα. Λοιπόν, να πω για καφέ, φαγητό και τσιγάρα. Όλα γίνονται με έναν stop στα αγαπημένα μας καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεχτα, σε τρία σημεία στην πόλη μας. Πόντου 56 Λαγαναγορά, οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο, μετά την αδειογέφυρα Σταυρούπολης. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια και το νου σας. Ψάχνουμε το καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο βανάκι. Έρχεται και ο φίλος, ο Κυριάκος, σήμερα. Άντε να δούμε τι θα τάξει. Θα στάξει και ένα γήπεδο. Να δούμε, να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, ένας φίλος ο Αδέης να τηλεφωνήσει, πάμε σε αυτόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γελάει ο κόσμος με αυτά που γίνονται στο ΠΑΟΚ και με το Σαββίδι μοιάζει να τα έχει χαμένα. Εσύ είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ναι, βέβαια, ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Όταν ακούω ότι υπάρχει θέμα επιστροφής Μίχελ, καλά, το Μίχελ τον έδιωξε για να φέρει τον Μπράγκο. Τώρα διώχνει τον Μπράγκο για να φέρει τον Μίχελ. Ο Μπράγκο δήλωσε παρέτηση. Ναι. Και η οποία ήταν δεχτή από το Σαββίδι. Αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων
Γιατί οι περισσότεροι χθες κάθονται πάνω στο συμβόλαιο και δεν είναι. Και βγαίνουν τα χίλια δυο μετά. Εγώ λέει πήγα να φέρω Ισπανό προπονητή, αλλά ο Σαββίδης ήθελε τον Πορτογάλο. Αυτό δείχνει και άλλα πράγματα. Φυσικά δείχνει και άλλα πράγματα. Αυτές τις μέρες υπάρχει μια σωρία από πραγμάτων. Έτσι. Για να μην βάλουμε μέσα και τους Μελιόπουλους, τον έναν, τον άλλον, ποιοι ήταν να έρθουνε. Ο Σαββίδης είχε πει ετοιμαστείτε για γερό πάρτι. Ποιο είναι το πάρτι? Ποιο είναι το πάρτι? Ποιες ήταν οι μεταγραφές για τις οποίες θα κάνω πάρτι εγώ? Ήρθε ένα στόχ. Πού είναι? Δεν μπορεί ο στόχ και μπορούν οι άλλοι. Δεν καταλαβαίνω. Εξάλλου, αν πέφτει το ερώτημα ή τον Βρίζα ή τον Μίχελ, με χίλια τον Βρίζα. Εννοείται, συμφωνώ. Θα ξεχάσω εγώ, αν είναι να φέρνει ένας τεχνικός, αν είναι να φέρνει 20 παίκτες και να μας βγαίνουν οι 10 ή 7, αυτή τη δουλειά την κάνω κι εγώ και σύρε κόκκινε. Το θέμα είναι, φίλε μου, να σου πω κάτι. Να σου πω μερικά παραδείγματα. Στέλνουν μηνύματα και γκρινιάζουν. Αλλά άμα γίνει η πρώτη γκέλα, που φαίνεται, που στην Ευρώπη γίνανε οι γκέλες, όχι γκέλα, οι γκέλες. Οι μεγαλύτερες. Επαναπαύονται στο ότι σου λέει ο μεγάλος έχει λεφτά. Έλα όμως ότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, financial fair play. Και μπορεί να σου πει τώρα. Λεφτά, αλλά εντάξει. Γιατί αυτός δεν έχει όρια, πιστεύεις? Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουν αυτά τα δύο ονόματα, αδερφέ, και δεν βάζουν ένα τρίτο, ένα καινούριο, κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό. Γιατί πρέπει να μπει γιατί η μάλλον Μίχελ, δεν βρίσκουνε. Η Μίχελ, η Βρίζα. Αυτό το φαγοπότι που έγινε με τον Μίχελ, τα εκατομμύρια που φύγανε, πρώτα να σου πω για τον Λεβέκ. Εκείνο το μάγο που ήρθε, δεν ακούμπησε. Αυτός ήρθε για τουρισμό και πληρώθηκε, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Ναι, ποια ευθύνη πήρε ο Μίχελ? Ήρθε τουρίστας και πληρώθηκε. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν, το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει υπάρξει αυτό. Και πρέπει να παίξει κανένα πεντάλεπτο, πρέπει να παίξει. Ναι, 25 λεπτά. Δηλαδή, αλλαγή. Όταν κάποια στιγμή κλείσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, μπορεί να έχει καμία φωτογραφία και να λέει έπαιξα και στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τον κάνουμε βετεράνο. Να ξεχάσω για τον Μίχελ που μπήκε μέσα, παρέσυρε και τον Σαββίδη. Όχι. Τι λέει, θα πω την άποψή μου πως είναι. Δεν παρέσυρε τον Σαββίδη, ο Σαββίδης παρασύρθηκε από τον εκνευρισμό του. Με τον Μίχελ, ξέρει γιατί θύμωσα εκεί. Πρώτος όρμηξε ο Μίχελ. Όχι, φίλε. Ο Σαββίδης είχε ήδη καταλήξει. Ο Σαββίδης, το θυμάμαι, το βλέπα τόσο να το έχω μπροστά μου. Θα σου πω κάτι. Εμένα με ενόχλησε που ο Μίχελ έκανε, πώς κάνει το κανείς, ξέρεις, που ένα μικρό σκυλάκι, όταν βλέπει τα αφεντικό του να μαλώνει και πάει από δίπλα και γαυγίζει, που πήγαινε στον Κομίνη, ο οποίος δεν λέω ότι είναι καλός ή έκανε καλά τη δουλειά του. Και τον έλεγε finish. Τι finish, τι είναι αυτά. Ναι. Τι είναι αυτά, δηλαδή, επειδή μπήκε ο άλλος μέσα, εσύ γιατί μπήκες? Αντί να πεις να κάνεις, θα του έκανε ευγερίνια. Και το λέει, νο, πίσω, μίστερ. Τι σχέση έχει μία προσωπικότητα με την άλλη? Μόνο και μόνο γι' αυτό, καμία, για μένα δεν αποδεκτός. Καμία σχέση. Ναι. Να είσαι καλά. Άμα θυμηθώ τους παίκτες που έχει φέρει ο Βρίζας στα πέτρινα χρόνια με τα λιγοστά λεφτά και με την αξία που είχαν τότε εκείνοι οι παίκτες. Δεν θα κάτσω να συγκρίνω. Εγώ, τώρα, φίλε μου, δεν θέλω κανέναν από τους δύο. Εντάξει, σεβαστό. Σεβαστό. Αλλά αν είναι να έρθει πάλι ο Μίχελ, τι να πω, εντάξει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μεγάλη αρρώστια από πίσω. Δεν υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό υπάρχει, φαίνεται. Έγινε. Καλησπέρα, Σαρδάνισον. Καλή εκπομπή. Γρηγόρη στην Εθνική. Ας βάλουν την ΚΑΠΑ 21 να παίξει. Θα παίξει με πιο πολύ ψυχή και πάθος. Ίσως. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Κύριε Κόκκινε, να ρωτήσω κάτι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, πείτε μου. Εμείς που δεν είμαστε ΠΑΟΚ, ναι, και θέλουμε να ακούμε το ραδιόφωνο σας. Εμείς που δεν είμαστε φανατικοί, αριανός είμαι. Ναι. Και θέλουμε να περνάμε την ώρα μας ευχάριστα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι πουλάει ο ΠΑΟΚ. Μου βάλατε τώρα τον πρόεδρο του συνδέσμου ΠΑΟΚ. Όχι πάντα, δεν πουλάει πάντα. Μισό λεπτό λιγάκι σας παρακαλώ. Να πει τη γνώμη του για τον προπονητή του Άρη. Είναι έτσι ή δεν είναι? Όχι, να απαντήσω λίγο, φίλο μου. Όχι, μισό λεπτό. Τον κύριο Κόκκινο μιλάω. Σας παρακαλώ, μετά θα απαντήσετε. Κύριε Κόκκινε, το ρωτήσατε αυτό το πράγμα? Ναι, φυσικά. Δηλαδή, εμείς
που θέλουμε να περάσουμε ευχάριστα τη μία ώρα που είμαστε στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και έχουμε το 95,5. Και δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Γιατί θέλετε να μας κάνετε να φύγουμε? Γιατί μας διώχνετε κάθε αυτός μέρα? Σε έκανε να φύγεις δηλαδή. Δηλαδή τώρα ηρωνία και γέλια. Ποια είναι η ηρωνία, μία... φίλε, συγγνώμη. Θέλετε να ξαναβάλετε πίσω, να ακούσετε λιγάκι τα γέλια του Προέδρου του Συνδέσμου του... Δεν είναι Προέδρος, είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Θέλετε να βάλετε λιγάκι πίσω να ακούσετε. Θες να κάνουμε διάλογο ή όχι? Αν θέλω να μου κάνεις παρατήρηση. Ναι, όχι, θέλω να κάνουμε διάλογο. Εσάς ζήτησα. Λοιπόν, ναι. Το να υπάρχει τρολάρισμα, και όπως είδες ήταν για δύο λεπτά. Ναι. Το να υπάρχει τρολάρισμα για μένα είναι κάτι θεμητό. Μα μιλάτε, κύριε Κόκκινη, για μια ομάδα που πριν τρία χρόνια η ύπαρξή της ήταν αβέβαιη, για μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε αυτά τα 15-18.000 άτομα που πάνε στο γήπεδο, ναι. Γιατί οποιαδήποτε άλλη ομάδα να ήταν στη θέση του Άρη δεν θα υπήρχε τώρα, αλλά υπάρχει γιατί ο κόσμος της είναι αυτός. Συμφωνούμε. Κοροϊδεύεται μια ομάδα. Ποιος την κοροϊδεύει? Μισό λεπτό. Γιατί αλλά... παρακαλώ, μετά θα απαντήσω. Τώρα σε παρακαλώ. Ποιος την κοροϊδεύει? Ναι, φυσικά. Όταν ηρωνεύεστε και γελάτε, όχι εσείς, ο συνομιλητής σας. Δεν ηρωνεύτηκε. Δεν ηρωνεύτηκε. Όχι. Το μόνο που είπα, φίλε μου, ήταν ότι ναι. ο Γκαρσία μπορεί να πάρει πόντους μες στην Τούμπα. Δεν ηρωνεύτηκα τον Άρη. Προς Θεού. Το ότι είναι, έχει μεγάλο ατύχημα και αν μπορεί και ναι, να γελάσει. Για τον Γκαρσία. Όχι για ναι. τον Άρη. Όχι για τον Άρη. Όχι για τον Άρη. Για τον προπονητή αυτόν. Και το είπα και ο Μάς ότι θα τρολάρω λίγο τους φίλους μου τους Αριανούς. Ναι. Αυτό δες λιγάκι την ομάδα σου. Τη βλέπω και το έχω πει. Μπράβο. Η οποία έχει μεγάλο πουλήσει, πρόβλημα. Η οποία έχει αγοράσει ό,τι υπάρχει και κινείται με ποσά τα οποία έπρεπε να είστε και έχει σοβαρό Ευρώπη πρόβλημα. Συγγνώμη αδερφέ, σε ενοχλεί το τρολάρισμα? Δηλαδή είσαι από αυτούς που λένε ότι απαγορεύεται εσύ Φερρυπίν να πεις κάτι α, για τον ΠΑΟ? Όχι. Γιατί καταλαβαίνουν ειλικρινά. Όχι. Δηλαδή, όπως και εσύ δέχεσαι. Όπως και εσύ δέχεσαι να πούνε για τον Ηρακλή και το καταλαβαίνω. Κι εγώ. Φυσικά. Δεν δέχεσαι να σου πούνε για τον Ηρακλή. Είδες να αρνούμε σε κανένα να πει κάτι? Ορίστε. Είδες να αρνούμε ποτέ να πούν κάτι? Αυτό δεν σας λέω κι εγώ. Τι συμφωνώ με αυτά που... Αυτό σας λέω κι εγώ. Γιατί να μην πει κάτι, δηλαδή ακόμα και να τρολάρει. Άλλο τρολάρισμα και άλλο ειρωνία, συγγνώμη. Εδώ νομίζω ότι είσαι υπερβολικός. Διελύζουμε τον κόσμο. Ναι. Τι να σου πω. Εγώ το μόνο που σου λέω είναι ότι δεν το έχω ακούσει μόνο, δεν το λέω μόνο εγώ. Πάρα πολλές φορές έχει φτάσει σε σημείο να εκνευρίζεται και πάλι ακούμε εκεί. Δεν μας φτάνεται σε στιγμές και ώρες οι οποίες θέλουμε να κλείσουμε το ραδιόφωνο. Γιατί θέλω να ξαναπαίξεις ακριβώς τη στιγμή που ρωτάς για τον προπονητή και τα γέλια. Αυτή είναι η ομάδα μου εμένα. Δεν γελάει κανείς με τον Άρη και άκουσες και τι είπα με την περίπτωση. Η οποία γνωρίζεις ότι στηρίζεται σε αυτόν εκεί τον κόσμο που πάει, που αν ήταν οποιαδήποτε ομάδα, ξαναλέω. Δεν φτάνει μόνο ο κόσμος, φίλε, όχι, συγγνώμη. Ναι, δεν φτάνει. Και ο Καρυπίδης έκανε δουλειά. Ορίστε. Και ο Καρυπίδης έκανε δουλειά. Μεγάλη δουλειά. Αλλά την έκανε τη δουλειά γιατί είδε από πίσω ότι τελικά κάτι έχει αυτή η ομάδα. Δεν θα τα έκανε εάν έβλεπε από πίσω του 2.000 και 3.000 άτομα. Νομίζω ότι είσαι κομματάκι υπερβολικός. Καλά κάνεις και μας κάνεις κριτική. Ξανασκέψου το, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Είμαι και εγώ Αριανός και είμαι στην Ολλανδία και είμαστε πολύ Αριανοί εδώ. Λέει την καλημέρα μου από το Άμστερνταμ. Μήπως έχεις χαφ Έλληνες? Πάνε ο Καραγκούνης, ο Πασινάς, Κασουράνης, Φατζέψου, Μαραγκός, φίλε Κόκκινε. Όλοι ξένοι είναι, πάει η εθνική που ήξερες. Σωστά μιλάς, Άρη. Έχουμε πρόβλημα στα χαφ. Δεν έχουμε παίκτες μεσαίας γραμμής. Ο Κοντός Σταυράκης τι κάνει? Λέει κάποιος να σε ρωτήσω. Καλά είναι. Μια χαρά είναι. Ποιος ρωτάει? Δεν ξέρω λοιπόν. Πάμε σε μια γραμμή. Παρακαλώ. Ελάτε, γεια σας. Γεια σας. Γρηγόρη, κοίτα, σε ακούμε και για τις γνώσεις σου στο ποδόσφαιρο και για το χιούμορ που έχεις. Αλλά και την εθνική ποδοσφαίρου να μην την απαξιώνουμε. Συγγνώμη, η απαξίωση ποια ήτανε? Ναι, πάλεψαν τα παιδιά τόσο μπορούσαν και λίγο για σκεφτείτε με το συνομιλητή σου. Δηλαδή εσείς ποιους 11 θα κατεβάζατε στο χθεσινό μάτς? Εγώ θα είχα σίγουρα, θα είχε θέση έστω σαν αλλαγή ή ο Γιαννούλης ή ο Τσιμίκας. Ναι, αλλά και το παιδί που παίζει, εγώ δεν είμαι, είμαι ηρακλειδέας σαν και σένα. Ο Σταφυλίδης δεν παίζει τώρα.
στην Αγγλία σε μια ομάδα. Στη Γερμανία, στη Χόφενχάιμ. Και είναι σε πτώση, φίλε μου. Ναι, αλλά δεν παίζει και βασικός. Είναι σε πτώση. Εντάξει, αλλά πάλι δεν νομίζω ότι ήταν και αυτό το μειονέκτημα. Και αν θυμάσαι, ο λόγος που κάλεσε τον Γιαννούλη ήταν γιατί προερχόταν από τραυματισμό ο Σταφυλίδης. Βρετάξει, όχι, είχε και τον Γιαννούλη, αλλά θέλω να πω γενικώς να τους δούμε με ποιήκια και μήπως ξεκινήσουν για κάτι καλύτερο. Και πρόσεξε, το Σταφυλίδη το γνωρίζω, έτυχε να το γνωρίζω προσωπικά, το Γιαννούλη δεν το γνωρίζω. Ναι. Απλά βλέπω την πορεία του και λέω κάτσε ρε φίλε, ή ξέρω τον Τζιμίκα του Ολυμπιακού και σου έλεγα τώρα γιατί, για να χαϊδέψω τα αυτιά των Ολυμπιακών. Λέω ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή, δηλαδή η εθνική κάποτε ήταν ένα εργαλείο για να παίρνουν παίκτες, τα έχει πει και ο Κωστής πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι, έχεις ορισμένα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, όπως εγώ δεν ήταν ένα εργαλείο χτες, για να παίρνουν παίκτες κάτω, να τους πει. Δεν κατάλαβα χτες γιατί έπαιζε ο Τωροσίδης. Εκεί είπε λίγο. Κανένας δεν κατάλαβε δηλαδή, γιατί έπαιξε ο Τωροσίδης. Που δεν έχει ακόμα επίσημο μάτς. Δεν μπορούσε να ξεκίνησε ο Μπακάκης. Ναι, έπρεπε, είχε, εντάξει. Αλλά τώρα με τον Ολλανδό, νομίζω εγώ, ας τον δώσουμε λίγο ένα διάστημα ανοχής. Δεν είπε κανείς όχι. Δεν είπε κανείς όχι. Απλά μου δίδεται η εντύπωση ότι στο έργο το οποίο προσπαθούν να κάνουν υπάρχουν παρεμβάσεις. Αυτό που είναι, υπάρχει, έχεις δίκιο. Αυτά και για τον Ηρακλή, έχουμε τίποτα κανένα θετικό, τίποτα. Αν θεωρείς θετικό ότι έχει αγοραστεί το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου και θα γίνει ξεκίνημα. Χωρίς να υπάρχει, γιατί μαθαίνουμε ότι θα είναι και ο Ηλίας Θεοδωρίδης και θα είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που πει, θα χαμηλώ στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Λοιπόν, οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια, το θέμα είναι ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για τον οποίο δεν φταίνει οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτό το εγχείρημα. Φταίει ο άνθρωπος ο οποίος είχε τον Ηρακλή στα χέρια του και αφήνει πολλά ερωτηματικά το γιατί καθυστέρησε τόσο καιρό και έλεγε τον κόσμο, όχι, έχω κλείσει το αφημί του Βόλου. Και έλεγε ο Μπέος, εγώ το μόνο Ντόμ που ξέρω είναι ο Τόμ και Τζέρι. Και όχι, πήγαινε να το συναντήσει. Και όχι, ερχόταν να δει. Αυτά λίγο δεν τα παρακολουθώ, γιατί νομίζω έγιναν και λίγο φαρσοκομωδία. Γι' αυτό πήρα και σένα λίγο να δω αν έχεις τίποτα επίσημο. Το επίσημο είναι ότι προχωράει μία ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να κάνει τον αγώνα της από, με ένα καθαρό αφημί. Ωραία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Αλλά είναι δύσκολο εγχείρημα γιατί είναι από την τέταρτη εθνική όπως ξέραμε παλιά. Τη γάμα εθνική όπως λέγεται. Χρειάζεται σήμερα κάποια λεφτά για το ξεκίνημα. Δεν είναι μόνο πολλά λεφτά. Τώρα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά χρειάζονται. Και σκέφτομαι ότι υπάρχουν και έτοιμες ομάδες ήδη. Αν δει ποιοι είναι και ποιες ομάδες, υπάρχουν και έτοιμες ομάδες ήδη. Κάτσε. Λοιπόν. Μακάρι να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι κάνανε πριν από δύο χρόνια και να τα καταφέρουν και να τα απεξέλθουν. Ποιος το θέλει αυτό. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες, διαβάζω μηνύματα. Καλησπέρα, όσα λεφτά και να βάλει ο πρόεδρος Γρηγόρη, μυρίζουμε χωριατήλα. Είμαστε νεόπλητοι αγρότες στα μπουζούκια, κρίμα χάθηκε ευκαιρία να περάσουμε στο Champions League μετά από το Double. Κοίταξε, για το ότι δεν μπήκε στο Champions League, εγώ δεν το θεωρώ εγκεπελισμό. Φταίει και ο άκλος διαιτητής με αυτά τα οποία έκανε στην Ολλανδία. Δηλαδή. Εκεί δεν μπορεί να πεις ότι ο Φερέιρα το πήγε άσχημα. Ή οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μετά χάθηκε ευκαιρία, γιατί εκεί δεν μπορεί να πεις ότι κανένας διαιτητής δεν είναι. Εντάξει, ναι, φωνάζονται για, μια πέναλτι, για ένα πέναλτι στον Αγκούστο, το οποίο δεν έδωσε ο διαιτητής. Και ο Φαλακρός ήταν σίγουρος ότι θα έχει και διαιτησία με το μέρος. Συμφέρει τον Ολυμπιακό να πάρει βαθμούς η Ελλάδα. Και εσύ περιμένεις να πάρεις πέναλτι. Λοιπόν. Καλησπέρα, πάρκο οριστικό. Εικόνα της αμυντικής αναλόγης της ΕΠΟ. Συγχαρητήρια κύριε για αυτή την κατάντια. Καμία σχέση Βρίζας Μίχελ Κόκκινα εκτός από Λεβέκ που μου λες, ποιον άλλον έφερε που δεν ήταν καλός παίκτης. Μην λέτε ότι να είναι. Ο Μίχελ έφερε Πρίγιοβιτ, Ζαμπά, Κάνιας, Κρέσπο, Βαρέλα, Σακόφ, Μάτος, μην λες ανακρίβειες. Πέρα από τον Πρίγιοβιτ, παίζουν ποιος έφερε λεφτά στον ΠΑΟΚ. Πέρα από τον Πρίγιοβιτ, παίρνουν ποιος έφερε λεφτά στον ΠΑΟΚ. Αυτό με ενδιαφέρει να μου πεις. Ποιος έφερε λεφτά στον ΠΑΟΚ. Κόκκινα, ποιο σου είπε ότι ο Πάουκ δεν αποφάσισε πλέον αφού πήρε τον Double να αλλάξει στήλη σε επιθετικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό πήρε και το Φερέιρα. Του έκανε κλειστό συμβόλαιο, ξέροντας ότι είναι καλό, σε παίρνει πολλά. Λες να μην είπε ότι πρόκειται να κάνει την ομάδα του Σαββίδη. Όλοι παραπονούν τα πέρσι πως παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζουμε μπάλα. Δεκτό το ότι θέλει να αλλάξει η φιλοσοφία.
το υλικό που έχει τον βοηθάει για να το κάνει πράξη αυτό το πράγμα. Ποιες θα είναι οι μεταγραφές. Πόσο καλός είναι ο Φερέιρα. Εγώ λέω ότι είναι καλός. Πέρσι η Μπράγκα δεν πήγε καλά, παιδιά. Εγώ δέχομαι αυτό που λέει ο φίλος. Το υλικό... Έκανε μία χρονιά καλή με την Μπράγκα και η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 10 αγωνιστικές να κάνει νίκη. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο να δευτερολογήσω. Για τον κύριο που λέει για τον Λεβέκ. Ξεχνάει την Πο μου λένε. Ένα 300. Ήρθε και δεν ακούμπησε. Δανεικό στην Ξάνθη. Μου λένε, ναι. Αζεβέδο. Αντώνης. Φρίκιτς. Αντώνης. Ναι. Βγάλαμε παικταράδες ξαφνικά. Τους Σαχόφ. Κάνιας. Τους βγάλαμε παικταράδες. Που δεν θέλαμε να τους βλέπουμε. Καρέλης. Σαμπρά. Ρέι. Ναι. Που ό,τι πήγαινε έγραφε. Σε ευχαριστώ, φίλε, η γραμμή είναι τραγική. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Την κατάλληλη απάντηση την έδωσε εσύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Γρηγόρη και στο φίλο που είναι, δεν άκουσα πιο πριν. Καλησπέρα, φίλο. Από Γερμανία τηλεφωνώ. Ναι. Πήρα πιο πολύ, μάλλον δεν ξέρω αν πήρα πιο πολύ για τον ΠΑΟΚ ή για την Εθνική. Είμαι φιλάθλος του ΠΑΟΚ, αλλά ήμουν πάρα από τους φιλάθλους που διάβαζε Sport Time και ήταν φανατικός φιλάθλος της Real Madrid, οπότε με το πάθος που βγάζουμε και με το φανατισμό στη Θεσσαλονίκη είχα μια απόσταση. Κάνω την εισαγωγή για την Εθνική. Χτες είπα και εγώ ότι είναι η Εθνική των Αθηνών. Μ' ακούτε? Μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Γιατί ξεκίνησε η Εθνική με το Ρωσίδη που όλη η Ελλάδα πιστεύω ότι είπε τι κάνει αυτός εδώ. Κάποιος μας κάνει πλάκα τώρα. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τεράστια καριέρα, πολύ μεγάλος παίκτης, αλλά πλέον δεν. Για τον Ρωσίδη έλεγα πάντα αυτό το παιδί έχει απίστευτα σωματικά προσόντα, αλλά δεν δουλεύει το... Μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις, ναι. Το έδειξε, τα κατάφερε, έκανε καριέρα, αλλά πλέον νομίζω ότι δεν. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω για την Εθνική, ότι τραβάει προς τα κάτω δυστυχώς και θα μπορούσε πολύ άνετα να ξεκινήσει ο Πέλκας που τον βρίζουμε κακώς οι παοξίδες. Αλλά δυστυχώς τίνει να γίνει η Εθνική των Αθηνών, να γίνει. Να το πιστέψω κι εγώ που προσπαθούσα, που τόσα χρόνια το... δεν ήθελα να το πιστέψω. Να σου πω κάτι. Όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ και τους τεχνικούς. Πριν συνεχίσεις για τον Πέλκα, να σου πω κάτι. Είναι μέχρι να γράψει το πρώτο γκολ. Πιστεύω ότι δεν τον πάει μπάλα. Δεν τον είναι μαζί του. Δεν τον θέλει. Θυμάμαι πολύ εύκολα. Ξέρεις γιατί τον βρίζουμε τον Μπέλκα? Γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά βρίζει δεν το κάνει. Δεν δίνεις ποτέ ψυχολογία σε ένα ποδοσφαιριστή. Έχω παίξει αέρα τεχνικά και κανένας που δεν με έβριζε. Εντάξει, που με έβριζε δεν χρόνια, αλλά έχει προσόντα για να δώσει κάτι παραπάνω. Μπορεί να παίξει καλύτερα. Από κούνια ο Μπέλκας, παιδιά. Έτσι την πατήσαμε και ρίξαμε και την ψυχολογία, τώρα αυτό πολλοί θα αντιδράσουν. Για τον Αθανασιάδη. Όσο παστέλωνε δεν μας πήραζαν τα τατουάζ. Με το που άρχισε να μην έχει καλές παρουσίες, το τατουάζ, το ρολόι, το παλιό ρολόι. Ο Αθανασιάδης κατέστρεψε τον εαυτό του. Ναι, συμφωνούμε, αλλά δημοσιογράφοι και εμείς βάλαμε το χεράκι μας. Να είσαι καλά φίλε. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310 και τα 390. Μου λέει ο φίλος, Γρηγόρη, τόσα είπατε σήμερα για την επέτειο του Στούπα που κλείνει σήμερα 60 χρόνια για την κατασκευή της. Δεν είπατε. Έχει και παοξίδι γλώσσα που κι αυτός δεν είπε τίποτα. Αν είπατε τον ρίτα, δεν το άκουσα. Είναι λάθος μου. Φίλε μου, να πω τι. Για ένα γήπεδο το οποίο έχουμε ακούσει 1002 για τη νέα Τούμπα, για την ιστορία της Τούμπας και για τα όσα έχουν γίνει, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Για τη νέα Τούμπα που πλέον δεν ακούγεται τίποτα και δεν μιλάει κανείς, αυτό σε προβληματίζει κάτι? Σε προβληματίζει καθόλου? Κατεβάστε τη φωτογραφία με τα ελληνικά αεροσκάφη, μιλάτε για σύγκρουση ρωσικών αεροσκαφών και έχετε φωτογραφία ελληνικά F-16, θα έπρεπε τουλάχιστον να ντρέψετε γι' αυτό. Δείτε και τα σχόλια για το λόγο του ελληνικού, φάτε και ένα blog και όταν θέλετε ξαναλέμε. Ρε φίλε, τα λάθη είναι για να γίνονται.
Α1 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για την ταινία που μπορείτε να δείτε για, με 5 διεκτικές προκλήσεις στο πλατεία Οντεών. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έχει γραμμές ελεύθερες. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Έλα Γρηγόρη. Έλα φίλε μου. Γιώργος από Χαριλάου. Γεια σου Γιώργο. Άσε ρωτήσω την άποψή σου για την έκθεση. Γιατί την έκθεση, γιατί τι κάνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάποτε ήταν σημείο αναφοράς, πλέον είναι ο μόνος λόγος για να επισκεφτεί μία φορά το χρόνο ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, να μοιράσει υποσχέσεις και να φύγει. Εμείς να φάμε το κουτόχορτο εμείς και από εκεί και πέρα όλα καλά. Και το λέω για όλους τους Πρωθυπουργούς. Στην ουσία είναι για μας πάντα νεύρα μία μέρα να μην πηγαίνουν τα λεωφορεία από τις διαδρομές τους, να κάνουν σβούλες γύρω από την φίλε, έκθεση. Θα σου πω το εξής, δεν ξέρω την ηλικία σου. 29 είμαι. Δεν τα πρόλαβες. Όταν ερχόταν οι μεγάλοι, οι ηγέτες, δεκαετία του 70 και 80, κατεβαίναν από το αυτοκίνητο και έκαναν χειραψία στον κόσμο. Γιατί αυτό? Γιατί φίλε, υπήρχε άλλο δέσιμο. Γιατί σήμερα τολμάει κανείς να κατεβεί με τα μέτρα, με τους φόρους, με τα όσα έχουν κάνει. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Εγώ πιστεύω... Δηλαδή άμα ρωτήσεις τον πατέρα σου, γερός να είναι, θα σου πει για αυτό το πράγμα. Περνούσαν από την Όλγας και σταματούσαν και κάναν χειραψίες με τον κόσμο. Και τώρα γίνεται ένα κάστρο όλη η Θεσσαλονίκη. Φοβούνται και εμείς έχουμε πάθει και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν διαμαρτυρόμαστε για τίποτα. Λες και είναι όλα τέλεια. Λες και είναι όλα τέλεια. Δεν μιλάει κανείς. Και αν θα πας να διαμαρτυρηθείς να κάνεις έτσι κάποια διαδήλωση, θα σε περιμένουν αντλίες νερού, ΜΑΤ, συλλήψεις, δακρυγόνα και πάλι λέγονται. Τι να πω, καλύτερα καταργηθεί, δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει και είναι δύο μέρες η πόλη, ό,τι να είναι, τα λεωφορεία πάνε όπου να είναι, δεν χωράς τα λεωφορεία να μπεις. Έχουμε λεωφορεία. Και αυτό, δεν υπάρχουν απαραίτητες, οι διαδρομές είναι μισές από ό,τι έπρεπε να είναι. Θυμάσαι πώς ήταν ο ΑΣΤ και πώς έγινε. Εγώ τι να πιστέψω τώρα. Καλά, δεν μιλάμε για τη συμπεριφορά του κόσμου. Με τα νέα τα παιδιά δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά σου μιλάω ειλικρινά, μετά από χρόνια μπήκα την περασμένη εβδομάδα σε λεωφορείο. Όπου μπήκε. Έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα με το εξής. Όπου μπήκε μια γιαγιά, μην κάνω 90 χρονών, και μια άλλη κυρία με το παιδάκι της. Και έτυχε 5 κοπελίτσες. Ήταν δεν ήταν 18 με 20 ετών, δεν σηκώθηκε καμία. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν σηκώθηκε καμία. Καμία δεν σηκώθηκε. Αυτό είναι άλλο ζήτημα για συζήτηση. Αλλά σου λέω Γρηγόρη, εγώ πιστεύω αυτή η έκθεση πρέπει να καταργηθεί. Δεν προσφέρει πλέον τίποτα. Το μόνο που προσφέρει... Προσφέρει λεφτά και θέσεις εργασίας. Διαφωνώ σε αυτό. Εντάξει. Γιατί φιλοξενεί πολλά πράγματα. Πώς λέμε γιατί δεν γίνεται μια πίστα Φόρμουλα 1. Γιατί πολύ απλά έχει τεράστια έξοδα συντήρησης και πρέπει να φιλοξενεί και άλλες διοργανώσεις και δεν γίνεται. Η έκθεση κάνει πολλά πράγματα και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Το χάσαμε το φίλο. Ο 146, μα και ο ίδιος ο Τωροσίδης απόρρισε γιατί έπαιξε. Το είπε χθες μόνος του. Αν έγινε και αυτό, το είπε. Αν έγινε και αυτό, θα το σκίσω το καλτσόν. Ναι. Παρακαλώ. Εμείς παρακαλούμε. Γρηγόρη, έλα, φίλε μου. Είμαι φίλος του ΠΑΟΚ από το Λεμαίδα. Εγώ είμαι άνθρωπος που μιλάω στα ράτα. Το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ οφείλεται σε δύο πλευρές. Ένα είναι τα λάθη της διοίκησης, βλέπεις Αβίδης, το σέβομαι, τον εκτιμώ, αλλά θα το κάνω και κριτική. Και ένα δεύτερο όσο αφορά τον προπονητή. Πρέπει να καταλάβει ότι το σύστημα αυτό δεν περνάει. Εκεί το πρόβλημα της ομάδας κατά μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το γυρίσει στο σύστημα Λουτσέσκου. Αλλιώς θα τρώμε δύο κόρτες κάθε αγώνα. Αν δεν το κάνει, όπως είπε και εκεί ο φίλος ο Χρήστος, τα ψωμιά του είναι λίγα όντως. Και κλείνοντας θα σας πω το εξής, όσον αφορά και τον Μαρινάκη με την Πετινόδα. Εάν την πάρει θα είναι μέγα σκάνδαλο. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Δεν υπάρχει νομικό κόλλημα, ξέρει τι κάνει. Δεν ξέρω, αν είναι νόμιμος καλός, αλλά θα υπάρχουν προβλήματα Γρηγόρη. Τώρα μην λέμε, θα έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, νοήτο. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Οι άλλες πάει τι κάνουν, κοιμούνται ορθοί. Όχι, το θέμα είναι από τη στιγμή που εσύ είσαι, έχεις ένα οικονομικό παραγόντα ισχυρό. Τι κάνεις για να το αντιστρέψεις αυτό? Και παραλαμβάνω πάλι Γρηγόρη για το Φερέιρα. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα, άσου είναι καιρός, γιατί αλλιώς ο κύριος να ετοιμάζει να κουνήσει μαντήλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
Παρακαλώ. Ναι, Γρηγορή. Κύριε Κώστα. Τι κάνεις. Υπομονή και όνειρα, το έχω πει. Θα πω στην ομία με την κάθε μία. Μίχελς παραιτήθηκε λόγω ρητάει που λέμε στην Ευρωβουλή. Κανείς δεν τον έδιωξε. Νούμερο τέρκα, νούμερο δεκιό. Το ξένο πουλάει. Το ελληνικό μηδενίζεται. Όποιο και να είναι και αυτό. Καταλαβαίνεις. Αλήθεια. Τρίτον, τα μέσα ενημερώσεις σε μεγάλο ποσοστό, εγώ δεν θα το πω είναι όλοι, σε μεγάλο ποσοστό είναι τηλεκατευθυνόμενοι. Τηλεκατευθυνόμενοι είτε σε ηλεκτρονικά, είτε σε... είναι παραδείγμα σαν να παίξεις στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα, δεν θα ονομάσω, θα το γενικεύσω. Ιδιαίτερα των Αθηνών. Έχουν έναν δημοσιογράφο, τον πληρώνει γιατί γνωρίζω κάτι τέτοιο, αμείβεται από την ομάδα του για να προβάλλει την ομάδα του. Και είναι υπάλληλος ενός μέσου ενημερώσεως. Λοιπόν, όταν είναι αυτό το πράγμα και δεν ελέγχεται κατά βάθος, σίγουρα παραπληροφορούν τον κόσμο και τον ξεσηκώνουν. Και μοιάζει σαν αυτό που έχω πει. Εάν τα σκυλιά στις πτωχές χώρες μπορούσαν να δουν πώς ζουν τα σκυλιά στις πλούσιες χώρες, θα ξεσηκώνονται και αυτά. Έτσι γίνεται ο κόσμος από την παραπληροφόρηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για Σαββίδη. Σαββίδης, δεν ξέρω κατά πόσο μιλάνε πολύ, αν θέλουν να φύγει ή δεν τους κάνει ή δεν τους κάθεται. Τότε άμα φύγει ο Σαββίδης, να βάλουμε μαύρα μαντήλα και να σκουπίζουμε τα δάκρυά μας. Είναι ντροπή. Λάθη όλοι κάνουν. Ακριβώς. Άλλο η κριτική. Εγώ στη δουλειά μου μια ζωή, γύριζα τον κόσμο, αγόραζα, πουλούσα, δεν θα πω το επάνω κύριο, μας γνωρίζει, δεν θέλω να διαφημίσω τον εαυτό μου. Όλα τα εμπορεύματα δεν πουλούνται. Μπορεί εγώ να τα βλέπω ότι περνάνε. Αλλάζει κάτι και δεν περνάνε. Έτσι είναι και οι παίχτες. Κάθεται ένας καλός παίχτης σε μια ομάδα, κουμπώνει δηλαδή να το πω, σε μια άλλη ομάδα δεν μπορεί. Όσο για τον προπονητή, φυσικά έχει λάθει αυτοί που βιάστηκαν, αυτοί που παρασύναν τον Σαββίδη. Γιατί δεν νομίζω, κάποιοι τον πίεσαν. Κάποιοι το είπαν, κάποιοι τέτοιο. Εκτός αν είναι περίπτωση Χατζερίδη που τον πήρε μόνος του. Σίγουρα υπάρχουν, το είπα πριν, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, η διοίκηση του Σαββίδη, εγώ θέλω να μείνει, να είναι πάντα. Αλλά, ορισμένες φορές, χωρίς να θέλει, κάνει και λάθη. Παράδειγμα Σαρή. Βρέθηκε σε πανικό με τον Λουτσέσκο. Δεν έπρεπε να πάρει αυθημερών προπονητή. Δεν έπρεπε να πάρει γιατί του είπε κάποιος πάρε το Φερέρα. Τι είναι αυτός ο Φερέρα. Προπονητής σήμερα, εγώ ήταν πρωταγωνιστής αγαπητέ Κόκκινα και φίλε και κύριε. Γιατί αυτά όλα τα έχεις για μένα. Λοιπόν, όταν πρωταγωνιστεί μια ομάδα, δεν παίρνεις 35 και 39 χρονών και 40 χρονών προπονητή. Παίρνεις 45 με 52. Δηλαδή αν μπορούσε να πάρει τον Άγγελσμαν που είναι 32, δεν θα τον ήθελες. Αν μπορούσε να πάρει τον Άγγελσμαν που πήγε στη Λειψία, δεν θα τον ήθελες. Κοίτα να δεις. Το αφήνω τροφή για σκέψη κύριε Κώστα γιατί περιμένει κόσμο. Κοίτα, κλείνω. Εκεί σε ένα λάθος έκανε η διοίκηση, έπρεπε πάση θυσία όταν, το έχω πει ξανά νομίζω, όταν τον είχε τον πρώτο συμβόλαιο 400.000, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο 600, το τρίτο με double 800. Ο Βαρέλα ζήτησε, από 500 ζήτησε 1,5. Αυτό δεν χαλάει τις ισορροπίες. Εκεί είναι το λάθος. Παραμείνω Σάρι, εγώ αν ήμουν διοίκηση και είχα τα λεφτά του Σαββίδη, δεν θα παρασυρώμουν κανένα γιατί κούμπωσε ο Λουτσέσκο στον ΠΑΟΚ. Με χρυστά μάτια παίζαν. Θα του έλεγα 2 εκατομμύρια και θα του έλεγα άμα μου πας και στο Champions League έχεις άλλα 3-4. Να είστε καλά κύριε Κώστα. Να είστε καλά. Καλησπέρα Γρηγόρη. Όχι, έκανε καλές πολλές με τους παίκτες που έφερε ο Άρνεσεν, αλλά τερμάτισε 25 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό και 40 πίσω από τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια σεζόν 15-16. Να κοιτάμε και λίγο το δέντρο και όχι μόνο το δάσος. Είναι και αυτό μία άποψη. Τι είπε ο Σκουρτόπουλος, αυτό που άκουσες. Λοιπόν, σε διαβάσαμε εσένα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ. Γεια σας, εγώ μιλάω. Βεβαίως. Αυτό που είπε ο προηγούμενος, ναι, όταν ζητάει δύο, εφόσον έχει πάρει τάμπλωμο αυτός. Double. Έχει απαιτήσεις.
και τελειώνει το συμβόλαιό του. Θα ζητήσει οπωσδήποτε παραπάνω. Δεν θα διώξω όμως αυτόνα και θα φέρω άλλον που δεν ξέρω και θα τον πληρώσω 4 και 6. Θα κρατήσω αυτόνα και αν βρω καλύτερο θα τον στείλω όπως ήρθε. Έτσι δουλεύουν. Τώρα για ποδόσφαιρο θέλω να πω. Δεν ήταν το οικονομικό. Για την εθνική. Άκουε. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν με 1,5 επιθετικό. Δηλαδή, η Φιλανδία δεν ήταν σοβαρή ομάδα να παίξεις με 2 αμυντικά χαφ. Ήταν σοβαρή ομάδα η Φιλανδία. Βεβαίως. Κύριε μου. Δεν είναι, δεν είναι. Είναι η Ιταλία, είναι άλλες με 2 μεσοαμυντικούς έπαιξε αυτό. Μπορεί να είναι και η καλύτερη Φιλανδία όλων των εποχών αυτή. Δεν είναι, αυτή είναι η γνώμη μου. Να συνεχίσω γιατί, λοιπόν, με ένα αμυντικό χαφ και περισσότερο, ήμασταν με 1,5 επιθετικό μπροστά, γι' αυτό δεν μπόρεσε. Μπορούσε να βάλει και τον άλλον που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και να βάλει έναν από τους δυο. Ή τον, μάλλον τον, αυτό που παίζει στον Ολυμπιακό, όπως το λένε. Όχι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και το κάθε πλάνο στείνεται ανάλογα με τη δυναμικότητα και το τι ζητάω εγώ. Το Χ δεν ήταν πολύ καλό για μένα. Εγώ ήθελα το διπλό για να μπορέσω να μπω μέσα στο παιχνίδι. Οπότε ο σχεδιασμός μου πρέπει να είναι επιθετικός. Όχι με 2 αμυντικά χαφ και τους Φιλανδούς. Αυτό ήταν λάθος για μένα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπακάκης άρχισε να κατεβαίνει. Απελευθερώθηκε και το αριστερό μας χαφ. Και παίξαμε καλύτερη μπάλα. Απειλήσαμε. Απειλήσαμε. Πού? Το δεύτερο. Για παίζουμε μια φάση, φίλε μου. Και το σουτ του αυτού που παίζει στην Ολλανδία. Αυτό δεν ήταν σουτ. Μόνο του Ντουρσάη εκείνο που πέρασε. Ήταν ευκαιρία και του Ντουρσάη. Αυτό. Γίνανε και άλλες καταστάσεις επικίνδυνες. Να είσαι καλά, φίλε, και να μιλήσει κι άλλο. Ισορρόπησε το παιχνίδι. Και αυτά τα συστήματα που λέτε δεν υπάρχουν. Το σχεδιασμός γίνεται ανάλογα με το τι αποτέλεσμα θέλω και τι αντίπαλος είναι ο άλλος. Να παίζεις, μπορεί και να σου έρθει να παίξεις και με 3 αμυντικά χαφ όταν παίζεις με Μπάγερ Μπαρτσελόνα. Δηλαδή όταν βλέπεις, είναι ο υπολογισμός πιο πολύ. Όχι το 4-4-2, κοίταξε να δεις. Στην επίθεση, όταν επιτίθεσαι, γίνονται οι επιθετικοί και τα χαφ, οι μεσοεπιθετικοί και τα χαφ και 4 και 5 όπως ήταν αυτοί βγαίνανε. Και 4 και 5. Άλλο είναι το πλάνο στην τηλεόραση και άλλο είναι στη θεωρία και άλλο είναι όταν έχω την μπάλα να μείνουμε με 4, 5 και 6 και να επιτίθουμε με 4, 5. Λοιπόν, αυτό απαιτεί πνευμόνια και κέντρο καλό. Και αν δεν φίλε, φτάνει γιατί καλό... μιλάς 5 λεπτά, σε παρακαλώ πολύ. Να σεβόμαστε και τους προηγούμενους. Παρακαλώ. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Ο Κρεμίδας ο Κώστας Ολυμπιακός. Γεια σου, Κώστα. Δίπλα του παλικάρι σου ο Χρήστος από τη Μηχανιώνα είναι. Ναι. Χρυσάρα, ξέρεις τι μου θυμίζεις εγώ έρεμ τώρα. Έλα, με ακούει το παλικάρι. Σ' ακούω αδερφέ, πες μου. Χρήστο μου, ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα εγώ έρεμ. Πριν 35 χρόνια, 12 Απριλίου του 1985, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Αλεξάνδρεια για το πρωτάθλημα της Εθνικής Ερασιτεχνικής 30η αγωνιστική. 18 ομάδες, πρώτη Αλεξάνδρεια με 50 βαθμούς, δεύτερος ο Ποσειδώνας με 49. Αρχίζει ο αγώνας, φέρανε αξιολογημένο διαιτητή από τη Μαγνησία. Δεν θυμάμαι το διαιτητή. Προηγείται ο Ποσειδώνας στο 35 με το Δαλαμπύρα, ένα πολύ καλό σεντερφόρ είχε τότε ο Ποσειδώνας, με το Δαλαμπύρα. Έκανε μια σέντρα τα δεξιά και εν τω μεταξύ ξέχασε να πω, Γρηγόρη μου, ότι στο γήπεδο είχε 2.000 Αλεξανδρινούς, είχαν έρθει, γιατί εγώ τότε ήμουν στην Κρήτη και είχα έρθει με το αεροπλάνο, για να δω μόνο και μόνο τον αγώνα αυτό. Είχε πάνω από 2.000 Αλεξανδρινούς και πάνω από 3.000 Μηχανιώνα και γύρω, ξέρεις τώρα, Κερασιά και Λογόρα και όλα τα γόνατα. Ναι, Πεβάτε, Αγία Τριάδα, μιλάμε για 5.000 κόσμο, το ξέρεις το γήπεδο του Μηχανιώνας ο Χρήστος. Μιλάμε όπως είναι τώρα η εκκλησία, εκεί κάτω ήταν όλα τα λεωφορεία της Αλεξάνδρειας. Μιλάμε πίτα, σαν τα σταφύλια ήταν μέσα.
Και είναι, είναι και μικρό το γήπεδο της Μηχανιώνας. Και γύρω στο 88 κερδίζουμε ένα κόρνερ, ένα κόρνερ από τη μεριά που είναι η εστία που, είναι, που βλέπεις την εκκλησία. Το κάνει από τα δεξιά ο συγχωρεμένος, ο Ηλίας ο Γαϊτάνης, το παιδί συγχωρέθηκε το 87, έφυγε από λευκαιμία. Μετά τον αγώνα Ξάνθη Αλεξάνδρε, τέλος πάντων, άλλα πράγματα αυτά. Και πετάγεται ο Χρήστος Συναχύρης και με κεφαλιά ισοφαρίζουμε 1-1 και μόλις έληξε ο αγώνας με 1-1, φυσικά μετά βγήκαμε εμείς στην Γάμα Εθνική, άλλες τρεις αγώνες τους πήραμε και μιλάμε, έπεσε το ξύλο της αρκούδας, Γρηγόρη μου, Χρήστο μου. Μιλάμε 120 άτομα στο νοσοκομείο, Παπα-Νικολάου, αυτά, μιλάμε και το ξύλο, ξύλο, όχι γαζά, μιλάμε λισγκάρια, φιάρια. Μιλάμε άλλο πράγμα, δεν μπορώ να τα ξεχάσω εγώ αυτές τις ωραίες στιγμές και τις τέλος πάντων αυτές τις στιγμές που έχει τώρα στην τεχνικό ποδόσφαιρο, Γρηγόρη μου και Χρήστο μου. Να είσαι καλά, Κώστα. Τι μου θύμισες τώρα, Γρηγόρη μου, τι μου θύμισες τώρα. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ μιλώ. Ναι. Θόδωρος. Τι κάνεις? Είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, προσδοκώ ότι το 2020 θα είναι η καλύτερη χρονιά, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Πήρα για άλλο λόγο, καταρχήν και στον κύριο δίπλα σου. Ο κύριος Χρήστος. Καλησπέρα. Ναι, ο κύριος Χρήστος. Η ομάδα της καρδιάς σου δεν ξεκίνησε καλά. Δεν υπάρχει η ομάδα της καρδιάς μου, έχει τελειώσει. Έχει χαθεί, έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει. Αφήστε το, ξέρεις πολύ καλά ότι τον άλλον, παρότι είναι γείτονας, τον έχω κράξει 100 φορές για αυτόν τον προπονητή. Εγώ και δεν τον έκραξα στα τυφλά, γιατί είπα και πώς πρέπει να παίζει το σύστημα. Γιατί αλλά αυτός ο άλλος είναι βλάκας. Για το, για το μεγαλομέτωχο. Έλα, δεν πήρα για αυτά, πήρα για άλλο λόγο. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ λοιπόν, με 2 εκατομμύρια για 3 χρόνια, ναι, αναλαμβάνω να δώσω στον ΠΑΟΚ 3 πρωταθλήματα και 2 φορές να τον έχω στο Champions League κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 2. Η μία θα μου πει ποιο θα είναι ακριβώς το budget και το δεύτερο, οποιοδήποτε με κοιτάξει στραβά δεν θα έχει αύριο. Λοιπόν, άσε με να το κάνω εγώ. Τώρα όλοι αυτοί που είναι μαζεμένοι εκεί και κάνουν ό,τι κάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Με έναν άνθρωπο που δίνει κάποια λεφτά, όσα λεφτά και να είναι αυτά, αλλά τα δίνει σταθερά. Σταθερά. 2 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 3 ευρώ. Αυτοί όλοι τι κάνουν οι άνθρωποι. Τι κάνουν. Τι κάνουν. Δηλαδή, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές που έρχονται τώρα στον ΠΑΟΚ και είναι για να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Και τώρα ξέρεις, εγώ το μένω εδώ δίπλα, έχω δει τον ΠΑΟΚ σε συνθήκες απίστευτες, έτσι, τρομερές, δηλαδή με παικταράδες. Λοιπόν, τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, τι σκέφτονται. Τι σκέφτονται. Εκτός εάν, όντως είναι ελάχιστα τα λεφτά που τους δίνει ο Σαββίδης και βγάζει προς τα έξω ότι δίνει πολλά. Αλλά έστω με συγκεκριμένο budget υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα σου κάνουν δουλειά, δηλαδή να σου πω απλό τώρα, έτσι. Εμείς τότε είχαμε φέρει το Σιμάο, το θυμάσαι? Mm-hmm. Ένα θηρίο κοντός, μένω αλλά δυνατός, μαρκάρι, έκανε, γρήγορος, έτσι. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Εσίτη. Η διαφορά τους ποια είναι? Είναι καθόλου καλύτερος? Ο ένας είναι για το σπίτι. Ναι. Λοιπόν, αυτός κόστησε 4 εκατομμύρια ευρώ και ο άλλος κόστησε 50.000. Εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν έχει. Όχι, λοιπόν, δεν κατάλαβες. Δεν έχεις άδικο. Ναι. Απλά όταν ναι, τα λέμε, Θόδωρε, το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι, ότι λοιπόν, δυστυχώς ο κόσμος έχει παροπίδες. Και λέει τώρα, είμαστε με τον Χρήστο τώρα. Εδώ πέρα ο οποίος είναι παόξης. Ναι. Λοιπόν. Και μια χαρά το παιδί, εγώ τον έχω. Όλοι οι οπαδοί είναι ίδιοι. Δεν είναι, για μένα δεν υπάρχουν. Όχι, οι οπαδοί αγαπούν την ομάδα τους, όλοι είναι ίδιοι. Και είναι όλοι μια χαρά. Πίστεψέ μου, όταν συζητάμε, διαφωνούμε στα 9 από τα 10. Δεν συμφωνούμε. Λοιπόν, ένα παράδειγμα στο διάλειμμα, όταν δεις τι γίνονται εδώ με τους κολύπτες, κλάμα. Αλλά λέω το εξής. Τους λες τόσο καιρό, παιδιά, αυτός ο προπονητής δεν το πάει καλό το έργο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Θες το κακό του ΠΑΟΚ και αυτό θα λες. Κατάλαβες. Αλλά ξέρεις τι, ναι, θέλω να πω το εξής. Ότι ένας προγραμματισμός ομάδος, δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, είμαι εγώ ο Μίχελς που είμαι στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και αναθέτω σε 10 ανθρώπους να γυρίσουν την Ηφίλιο. Πληρωμένα τα έξοδά τους και σε περίπτωση που ο παίκτης που θα μου φέρουν θα έχει μεταπόληση, θα πάρει και το 20% της μεταπόλησης. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή θα στείλω ανθρώπους που θα μου φέρουν παίκτες που θα μου κοστίσουν. Αυτά είναι του Πανεπιστημίου που τους είπες. Σε ευχαριστώ, ναι, Θοδωρέ. Ναι, άντε αγόρι μου, να είστε καλά, γερά. Να είστε καλά. Γεια σου. Ένα τελευταίο δώσε, παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Γρηγόρη, εγώ είμαι. Εσύ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για την ωραία καλή. Ναι.
επειδή εδώ με κορδεύουν εδώ στο χωριό, επειδή είμαι Ηρακλής. Τιμίους και καμάρους σου. Φυσικά. Δεν αλλάζω, λέμε τίποτα. Δεν πάνε να χτυπιέστε. Από τα Τρίκαλα είμαστε έτοιμοι, τέλος πάντων. Ο Ηρακλής φέτος πώς θα παίξει με τον Άρη Παλιοχωρίο, με ποιο τρόπο. Δηλαδή θα γράφεται Άρης Παλιοχωρίου. Ακριβώς. Ναι. Ναι, άκουσα λέει στους πρώτους 6 μήνες τα Μητρώα θα γράφουν Άρης Παλιοχωρίου. Ναι. Λοιπόν, μετά θα γράφεται Ηρακλής. Προφανώς ναι. Ναι, θα παίζει με την μπλε τη φανέλα. Πού θα παίζει όμως, σε ποιο γήπεδο. Δεν ξέρω φίλε τέλη λεπτομέρειες να σου πω κάτι. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι αυτό το εγχείρημα. Πόσο ναι. Μπορεί να στηριχθεί, πόσο μπορεί να υποστηριχθεί και πόσο μπορεί να αποδώσει. Γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα κάθε χρόνο. Πώς ανέβηκε ο Βόλος και ξαφνικά είναι Super League. Πώς ανέβηκε η ΑΕΚ. Έτσι, έτσι πρέπει να ανέβει. Γιατί 4 χρόνια είναι πολλά. Και το κυριότερο που χρειάζεται ο Ηρακλής είναι συσπήρωση και άνθρωποι που να εμπνέουν τον κόσμο. Με αυτό τους είπα ότι φέτος κανένας Ηρακλητής δεν βγήκε στο τηλέφωνο στο Μητρόπολης να μιλήσει. Άρα και κάτι συμβαίνει. Είναι, και σε 3 χρόνια. Είναι απογοητευμένος ο κόσμος. Είναι ναι, πάρα ναι, πολύ απογοητευμένος. Εγώ όλη μέρα ακούω και πέρσι έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ είμαι απογοητευμένος. Και με λένε πάει ο Ηρακλής διέλυση και το βράδυ να σπάσουν. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Του λέω ρε εμείς θα πεθάνουμε. Βρε πρώτα θα πέσει ο Λευκός Πύργος και μετά ο Ηρακλής. Τώρα άκου τους λέω να είσαι καλά. Και τους ακούς μισό λεπτό. Δεν έχω μισό λεπτό, συγγνώμη. Τους είπα ότι άμα βγει η Champions League η ομάδα θα βγει πρώτος ο Ηρακλής του λέω. Να είσαι καλά. Να είσαι, ευχαριστώ. Λοιπόν, νικητές για το σινεμά. Χριστίνα Χατζηγιάννη, Αντώνης Βασιλιάδης, Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, Μιχαηλίδης Τάσος, Κυργίδης Νικολάος, Χνητίδης Αλέξανδρος, Χριστοφόρου Παντελής. Τα ονόματα σας είναι στη γραμματεία. 3, 4, 5, 6, 7. Α, μας έδωσε και παραπάνω. 5 με λεγάνω, 7 τις κάναν. Άντε πάλι, τυχερολίδες. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε όλους. Βλέπεις, ρε Χρήστο, ειλικρινά πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Στο οποίο το ξέρω εγώ. Δυστυχώς, ο κόσμος δεν ακούει τι λες. Ποιος είναι αυτός που το λέει, δεν τον ακούω. Τι λέει ρε. Τα στοιχειοθετεί, έχουν σοβαρότητα, έχουν χιούμορ, έχουν αλήθεια ή είναι ψεύτης. Το κακό είναι ότι σας ακούν τόσα χρόνια και ακόμα μερικοί δεν έχουν καταλάβει. Τι ακούν, δηλαδή. Δεν έχουν καταλάβει. Βλέπουμε πράγματα που γίνονται, βλέπουμε ότι δεν λυπόμαστε κανέναν που πρέπει να τα ακούσει και πιστεύει κάποιος ότι με το να λέμε εμείς την αλήθεια, με τον τρόπο που θα την πούμε, με το να τρολάρουν μια κατάσταση ότι κάνουμε κακό στην ομάδα του, λες και είναι στην τσέπη του. Δεν πειράζει, που δεν είναι καζούρα. Κάναμε συγγνώμη σε όποιον ενοχλεί. Γεροί να είμαστε να μπορούμε να την κάνουμε συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, ακολουθεί Δημήτρης Κανελάκης με Τάνια Δήμου.